Καλήνες πέρα ανάρχοντες ή καλήν ημέρα ανάρχοντες. Καλήν ημέρα όπως γράψε και ένας φίλος. Καλήνες πέρα ανάρχοντες. Τι κάνεις εσύ? Τέτοια εισαγωγή και τέτοια καλαντά δεν θα ακούσετε πουθενά. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό σας. Τι είναι αυτό που παίζει από πίσω? Ποιοι μπορεί να τραγουδάνε? Μήνυμα θα φέρει. Μήνυμα το άλλο το αδερφάκι μας. Για το λίμπερο γιατί δεν λέτε? Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτερούλα είναι. Μπορεί να είναι παραμονή, αλλά δεν το ξεχνάμε αυτό. Εμείς είμαστε στα καθημάς. Ο κατημάς. Και χρόνια πολλά. Αναπροσαρμοσμένη σήμερα. Μία ωρίτσα πιο αργά. Αλλά και κανένα δυο πιο μετά θα τελειώσουμε. 7-10 κυρίες και κύριοι. Το extra large λόγω επειδή των παραμονών. Το έχουμε πράξει πάρα πολλές φορές από την ημέρα που έχω έρθει εδώ στα στούντια του Ραδιομεγάρου. Λόγω επειδή ο Κωστής Τσατσαρός κάνει χρήση μια ημερούλας οδηπορικών ταπ. Πώς τα λέγαμε στο στρατό αυτά. Καλά να περνάει, καλά να είναι. Μπορεί και να μας ακούει γιατί το να ξυπνάς πρωί τόσα χρόνια σε καταδικάζει. Ακόμη και στις ημέρες που δεν εργάζεσαι πάλι πρωί να ξυπνάς. Καλημέρα στη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Καλημέρα σας. Έλα ρε, τι γίνεται? Οπ, καλώς το να, καλώς το να. Τι οπ, ξύπνησα από τις 5 ώρα, έχω να μπώνω στον αφιένα. Οχ, γιατί βραγόρι μου? Τι ξέρω κι εγώ. Πω, 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 πω. Και ανοίγω το ράδιο 6 ώρα και δεν σ' ακούω. Και λες αμάν τι έγινε, πάλι πιστόλι. Ναι, εντάξει, πότε κοιμήθηκα και αμέσως να μου το χρεώσετε? Μια φορά στη ζωή μου συνέβη αυτό. Αχ, όλοι να πέστε να με φάτε. Να σας στείλω μήνυμα. Έτσι, λαϊκά δικαστήρια. Όχι, το είχα πει και την Παρασκευή και όλη την εβδομάδα. Δεν, ότι... δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να σας παίρνω εσάς τους 5 που με ακούτε πρωί, έναν προσωπικά να σας ενημερώνω. Λοιπόν, που λες, ξύπνησα 5 ώρα, έκανα τι δουλειές μπορούσα να κάνω από εδώ. Τι δουλειές έχει να κάνεις? Πληρωμές, ρε, πληρωμές. 5 ώρα πληρωμές. Τι να κάνω? Πω, φέρε και από εδώ τίποτα. Τι να φέρω, άκου να σε πω. Ναι. Και έκανα για ακόμη μια δουλειά. Τι δουλειά? Έστειλα μήνυμα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Τι ακούω, τραγκαϊλέ, πρωί, ναι. Να τη πω ρε παιδιά, είμαι κάτοχος διαρκείας, το συγκεκριμένο τέτοιο. Ναι. Και είναι σπασμένο από την αρχή τη σεζόν το καρεκλάκι μου. Ναι, και υπάρχει κίνδυνο να πέσει την πλάκα. Είναι σοβαρό αυτό γιατί πατούσε πάνω ναι. Και αναποδογυρίζει. Να πέσει, να σκοτωθεί κανένα άνθρωπο. Μάλιστα. Και έκανα και αυτό, ρε φίλο. Να με απαντήσει κάτι. Καλά, εντάξει. Αυτό το μπάουκ, αυτό το μπάουκ ονειρεύεται να πούμε. Ακούστε ρε τώρα μπάουκ, ξύπου στείλε να πούμε μήνυμα στην ΠΑΕ για να την πει το καρεκλάκι μου είναι σπασμένο. Επηρεάστηκα ρε, επηρεάστηκα. Έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ γνωστό site, να μην λέμε ονόματα. Όχι, ας το πούμε μωρέ. Α, το Netflix. Α, εντάξει, οκ. Ναι. Με τη Σάντερλαντ. Α, και εγώ λέω για τον Μπάουκ, να βγάζει τον Netflix. Όχι, ρε, πού να βγάλω, πού να κόψει το δικό μου στο κεφάλι να κάνω. Καλά, ρε, εσύ έχει. Έλα, σε παρακαλώ, μην είσαι άδικο. Έχει γυρίσει ο αείμνηστο ο Νίκο ο Τριδαθλίδη ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ για την ομάδα. Αυτό τώρα, ρε, φίλε, είναι έπεσε η ομάδα στην Championship. Δεν το έχω δει, να το ψάξω. Φοβερό, φίλε, φοβερό, απίστευτο. Ναι, ναι. Δες τώρα που δεν έχει Super League. Ναι, ναι. Εκεί μας καταντήσαμε, έτσι, ντοκιμαντέρ. Ντοκιμαντέρ να πούμε και να αλλάσουμε τα καρεκλάκια. Σε παρακαλώ τώρα. Και τι έχει το πολύ. Και επηρεάστηκες από το ντοκιμαντέρ για τη Σάντερλαντ και είπες να στείλεις μήνυμα στην ΠΑΕ. Ας δούμε ένα μήνυμα μπάσκε. Αλλάξω το καρεκλάκι. Τους έγραψα, θα σας στείλω. Τους έγραψα, ρε παιδιά, θα το φτιάχνα μόνος μου. Αλλά απαγορεύεται πέρα στον τράπανο με στη γήπεδο. Έλα μωρέ που απαγορεύεται τώρα κι εσύ. Σιγά. Έτσι λέει. Έτσι λένε οι κανόνες. Οι κανονισμοί. Αλλά τώρα όποιος θέλει μπορεί να βρει εκεί. Τώρα όλο κάποιος υδραυλικός, όλο κάποιος θα έχει ξεχάσει κανένα εργαλείο, κανένα κάβουρα, κανένα σταύρο, κατσάβιδο. Δεν με λες. Να σε πω. Αυτοί από πίσω ποιοι είναι, του Άρη? Λοιπόν, όχι, δεν είναι οι παίκτες του Άρη. Οι παίκτες του Άρη έχουν βγάλει δίσκο και αυτοί, αλλά ξέρω. Για τα ναρκωτικά. Το έχουμε μεταδώσει και εδώ. Το ξέρω, αλλά νομίζω ότι τότε μπορεί να είχαν βγάλει και κανένα τραγουδάκι τέτοιο. Σαν το Άρη, σαν το Άρη. Όχι, δεν έχουν βγάλει. Αυτοί εδώ από πίσω που παίζουν
είναι οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεκαετία του 80. Είχε ο βγει Ρότσα είναι. Ο Ρότσα και η Συναυτό. Ναι, η δεύτερη επιλογή μου ήταν αυτή. Ο Μπουμπλής, ο Μπουμπλής τότε είχε βγάλει και ένα καταπληκτικό δίσκο ο Ρότσα, ο Χουάνα Μόνο Ρότσα. Το, σολό. Με το, ναι, σόλο με το συγκρότημα Cannibal Libre και τραγουδούσε. Αν οι παλαιότεροι σου να θυμούνται ότι πήγαινε σε εκπομπές κυρίως χριστουγεννιάτικες, μπορεί να υπάρχουν και βίντεο στο YouTube και παίζε κιθάρα. Ήταν ας πούμε κάτι το πρωτόχρονο ένας ποδοσφαιριστής να τραγουδάει κιόλας. Αυτά είναι Αργεντίνος, οι Αργεντίνοι χορεύουν όλοι ταγκό και όλοι παίζουν κιθάρα λογικά. Έτσι, έτσι. Και μάζεψε εκεί τώρα φαντάζομαι ποιοι παίχτες ήταν εκείνη την εποχή. Σαραβάκος, Δημόπουλος, Μαυρίδης, δεν ξέρω, Καρούλιας και τέτοιοι και τραγουδήσανε δίσκο κανονικά. Κανονικά. Είναι φοβερό και αυτό που κάνει η ΠΑΕ, να τα λέμε για αυτά καλά. Έβαλε να πούνε κάλαντα. Εντάξει, δίσκο βγάλανε, δίσκο δεν βγάλανε. Κάνα βιντεάκι όμως. Εντάξει, το βιντεάκι τώρα παίρνω και εγώ ένα κινητό. Για βγάλε δίσκο στα πρότυπα των αγγλικών ομάδων, εκεί να τους τρελάνεις όλους, να μην έχει να πει τίποτα πιο ασλαμάς. Καταλαβες. Μακάρι, μακάρι. Εδώ δίνουμε, μπορώ να σας βγάλω εγώ δίσκους, παιδιά, άμα θέλετε. Θα στείλω και εγώ ένα μήνυμα στην ΠΑΕ. Γύρω στιχουργός, ρε. Ναι, εννοείται. Τι εννοείται, τι στιχουργός, για τα κάλαντα, να τα κλέψω. Όχι, βγάλε δικό σου. Σαν αυτά που κάνανε τότε, γράφανε Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα και λέγανε είναι δικά μας. Παίρνανε ειδικά τραγούδια και τα κλέβανε. Τέλος πάντων. Μπορώ. Βγάζεις καημό, βγάζεις καημό πρωί. Πρωί. Δευτέρα είναι σήμερα, να μην βγάλουμε καημό, σε παρακαλώ. Δεν πάνε να είναι. Η χειρότερη μέρα για να δουλεύεις είναι αυτή. Παραμονή ανάμεσα. Σε μένα τα λες. Εντάξει, μέχρι τι ώρα θα δουλέψεις? Δεν ξέρω, κάνω κάπου τις 5 δουλεύουμε τώρα. Μπορεί να ορίσει πάει και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Μπορεί να ορίσει και κάτι λιγότερο, όχι κάτι παραπάνω. Μακάρι, εδώ θα ακούσουν λόγο επειδή. Εμείς οι δυο θα είμαστε. Μη στεναχωριέσαι μέχρι και τις 10. Ναι. Τώρα που θα κλείσω, θέλω μια χάρη να μου κάνει. Παρακαλώ, αν μπορέσω. Πες την ιστορία με τον Άγιο Βασίλη, ρε φίλε. Με τον Άγιο Βασίλη το ηχητικό. Ναι, ρε φίλε, το περιμένω τόσα χρόνια. Θα την πω την Παρασκευή που θα είμαστε πιο κοντά στην πρωτοχρονιά. Την Παρασκευή μου πει ότι θα λείπει. Θα ακούσω το λογοκράτη. Όχι, δεν θα είμαι, απλά να το σημειώσω. Σημειώσε το εδώ στο καλεντάρι. Παρασκευή, Μπάμπης θα πήγε για Άγιο Βασίλη. Εντάξει, έγινε, σε φιλούμε. Άντε, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, μας περίμενε. Ωχ, αγόρι μου, έτσι, χριστουγεννιάτικος. Τι κάνεις? Πού είσαι? Είμαι Άγιος Όρος. Άγιος Όρος, τι κάνεις εκεί στο Άγιος Όρος? Χθες είχε ωραίο φαγητό. Είχε ωραίο. Τι φαγητό είχε χθες το Άγιο Όρος? Εγώ πήγα μετά και έφαγα γιατί κοιμόμουν. Τι πήγες? Πήγα λίγο αργά και... Αργά στο φαγητό, δηλαδή τι ώρα? 6 ώρα πήγα. Δεν είχε τράπεζα. 5 η ώρα είχε τράπεζα. Ναι. Απόγευμα. Τράπεζα, όχι τράπεζα από αυτή που παίρνουμε τις συντάξεις. Όχι. Λέω, γιατί όλα με τις τράπεζες, με τα οικονομικά μας. Έγινε γι' αυτό και έχουμε μπερδευτεί λίγο. Είχαμε σουπιές. Είχαμε σουπιές. Ωρε μαγκά μου. Ωρε φίλε. Ζωάρα κάνεις ρε παφούλια. Και ας μην είναι Χριστούγεννα στο Άγιο Όρος. Με βάλε πολύ καλό δωμάτιο. Ναι, πολύ καλό δωμάτιο. Τι περιλαμβάνει αυτό το δωμάτιο δηλαδή? Έχει. Ναι, πού είσαι? Είμαι το γεροκομείο. Ναι, και τι έχει το δωμάτιο και είναι πάρα πολύ καλό? Έχει και καφέ μέσα. Έχει και καφέ το δωμάτιο στο Άγιο Όρος, δηλαδή πλήρως πρωινό. Όχι, και μπορέ πρωινό. Τι? Έχει καφέ, έτυχε τώρα να έχει καφέ, μπρίκια. Μπρίκια, καφέ. Πόρε φίλε, τι ζωάρα κάνεις εσύ. Εδώ τώρα αυτές τις μέρες όλα είναι κλειστά. Πληρότητα σημειώνουν τα δωμάτια ανά την επικράτεια σχεδόν στο 100%. Και εσύ πήγες και βρήκες τέτοιο λουξ δωματιάκι στο Άγιο Όρος. Άρα παφού. Άμα έχεις τα βίσματα. Και φάγατε σου πιες δηλαδή χθες? Είχε σουπιές με πράσο. Με πράσο, εντάξει, είπαμε ρε εσύ. Καλές είναι μωρέ, καλές είναι οι σουπιές με πράσο. Όχι, αηδία, λένε εδώ κάποιοι άλλοι. Μάλιστα, σήμερα τι περιλαμβάνει το μενού? Το μενού έχει νηστεία σήμερα, έχει αγρυπνία του Αγίου Σπυρίδωνα σήμερα. Το Αγίου Σπυρίδωνα είναι βοήθειά μας για το Άγιο Όρος. Βεβαίως, μην μπερδεύετε εδώ ο κόσμος. Εμείς έχουμε παραμονή. Είμαστε και 12-13 μέρες μπροστά, πόσο είναι η διαφορά? Ναι, εδώ έχει 7 του μήνα Χριστούγεννα. Τριγύρω, γύρω 24, εκεί μέσα 7 του μήνα. Μάλιστα. 24, 7 του μήνα, 13 μέρες μπροστά. Ναι. 13 μέρες μπροστά. 7 και 13 δεν μας κάνουν 24 βέβαια. Κάπου λίγο το χάσαμε. Δεν πειράζει, μπορεί, εμείς είμαστε καλά. Θα ευχηθείς. Αύριο τι θα είσαι? Αύριο Χριστούγεννα είναι, ρε. Μπερδεύεσαι. Αύριο είναι Χριστούγεννα στον έξοδο συμβατικό τον κόσμο.
Εσύ γιατί δουλεύει αύριο? Δεν δουλεύω, ρε, εσύ για τα Χριστούγεννα είναι παφούλια. Πάμε καλά. Ωραία. Εύχομαι όλο τον κόσμο καλά Χριστούγεννα. Α, μπράβο, ρε, αγόρι μου, σαν άλλος Άγιος Βασίλης, ναι, και. Με υγεία. Πάνω απ' όλα. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Και αυτοί που να πάνε να πάρουν το μέρισμα. Πείτε το μέρισμα, ναι. Να το... Αυτό να πάρουν οι υπόλοιποι το μέρισμα. Ναι, έτσι, πάρτε πρώτο το μέρισμα να πάρουν και οι υπόλοιποι έχουν σειρά. Σωστός. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι να τα φάνε. Να τα φάνε. Να τα φάνε, το κυριότερο. Να τα φάτε όλα. Όσα πάρτε, κανένα να μην γυρίσετε. Να δώσουμε την ευχή μας στον κόσμο. Τι να κάνουμε, μωρέ. Έτσι. Εγώ δεν πήρα καλά λεφτά. Δεν πήρες καλά λεφτά, δεν πειράζει. Μας κόψανε πολλά. Οχ, οχ, οχ. Τέλος πάντων, τώρα μέρες που είναι, ας μην τα λέμε αυτά. Δεν πειράζει, έπρεπε να βγει ένα υπουργό να μας μιλήσει. Να μας μιλήσει εδώ, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε έκκληση σε ένα υπουργό να μιλήσει στον φίλο μας τον Παφούλια, γιατί του κόψει τα λεφτά. Μαζί σου είμαστε. Θα τους κάνουμε να κλονιστεί η υγεία τους. Με χαρά να είναι όλος ο κόσμος. Έτσι, έτσι. Πανανθρώπινες ευχές. Ναι, ναι. Και δεν είναι, δεν είναι σωστό. Εντάξει, υπάρχουν κόσμοι που πεινάει. Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σε καλά, Παφούλια μου, να σε καλά. Κάντε καλά Χριστούγεννα. Επίσης, και καλή πρωτοχρονιά σε όλο επίσης, τον κόσμο. Οπα, να τες οι ευχές, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα βεβαίως δεν είμαι μοναχούλης. Έχω εδώ έναν άξιο φίλο, κάπως λέει καλό φίλο και συνάδελφο. Δεν το λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Καημένος τέτοιες μέρες γιορτάρες, κατάφερα να τον τζακώσω. Ήταν το δέλεαρ της μίας ώρας μετά, το 7-10 νομίζω. Φίλε μου Γιώργο Βαβούρα, έκανε τη διαφορά, ε. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε. Τι γίνεται, πώς είσαι? Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε 13 μέρες από τώρα. Ναι, εντάξει, είναι 7. Είναι 7 ακόμα στα Γιώργο. Πρέπει ο φίλος που κάλεσε πριν να ήταν σε μαγνητοσκόπηση. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Να μας ακούει κανείς εδώ και να λέει. Τι ακούμε, τι. Όχι, τον ξέρω. Είναι ο περιβόητος Παφούλιας, είναι μεγάλη μορφή της εκπομπής. Συχνά πυκνά μας φέρνει τα μαντάτα από, όχι την Καλαμάτα, αλλά από το Άγιο Όρος. Αυτά που θα συμβούν σε 2 εβδομάδες από τώρα. Το τι μας κρύβουν, μας το φανερώνει και είναι και οικονομικό συντάκτης ενίοτε, μας ενημερώνει για τα μερίσματα της συντάξης και τα ένσημα, το νεύκα, τον ένθια. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν, αγαπητέ συνάδελφε και συνεργάτη της εκπομπής της δικιάς σου. Και καλέ φίλε. Αυτό το ξέχασα, με συγχωρεί. Είδα κάτω μπαίνοντα σε μια ναυτιμπορική εφημερίδα και λέω μήπως είναι η δικιά σου με τα οικονομικά και αυτά ασχολείσαι. Ασχολούμαι με τα οικονομικά, εντάξει. Δεν στην έφερα, γιατί λέω θα τα ξέρεις εσύ. Ρώτα μου ό,τι θέλεις. Θα αφήσουμε σε κανένα παιδάκι που θα πει τα καλά σήμερα να μάθει κάτι που θα επενδύσει. Έτσι, τα λεφτά. Γιατί μια χαρά θα τσεπώσουν, αλλά θα οικονομήσουν. Το πρόβλημα με τα κάλαντα, αυτό που έχω σκεφτεί είναι το ότι εγώ αυτό θα έκανα βέβαια. Πρέπει να δώσουμε και σήμερα τρόπους αποφυγής να καταβάλλετε χρήματα στα παιδάκια. Νομίζω πολλοί θα προφασιστούν το ότι. Α, κάρτα. Έχω κάρτα. Δεν έχω ψηλά, δεν κουβαλάω. Άμα διαθέτεις μηχάνημα, πώς. Δεν ξέρω αν δίνουν κουραμπιέδες με μελομακάρονα όπως κάνανε κάποτε. Τα παλιά τα χρόνια. Καραμέλες. Ω, τραγικό. Τη γυναίκα μου. Να πας κάπου και να σου δώσουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Θα τα πούμε για αυτά αφού πάρουμε τη γραμμούλα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα. Μετά το παγκόσμιο μήνυμα που έστειλε ο Πάφη. Ένα οικουμενικό πατριάρχη και ένα οικουμενικό παφούλια. Ναι. Ο καλεσμένο τη εκπομπή να ανακαλέσει τα τοτέμε τη εκπομπή δεν τα προσβάλλουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε, με την αισθαντική και αισθησιακή φωνή θα μπορούσα να πω την μέρα του. Ότι ναι. Τα παίρνω όλα πίσω και θα τα ξαναπώ σε 2 εβδομάδες. Θα σου πω τα κάλατα γι' αυτό. Θα τα πω. Πέστα. Η Α2 έρχεται. Τον Άρη υποδέχεται από χρεοκοπία και από τη βαθμολογία. Το τι μας βρήκες και άνθρωπο, δηλαδή βρήκες να κάνεις τον καλεσμένο μου να του κλονίσεις την υγεία κιόλας. Κόψον τώρα. Βρήκες και περίπτωση. Επόμενη γραμμή. Έτσι, γιατί έχουμε... Δεν έχει επόμενη γραμμή εδώ. Δεν υπάρχει επόμενη. Προηγούμενη γραμμή. Δυστυχώς αυτό το κακό, ότι δεν υπάρχει ο επόμενος ποτέ. Και ο επόμενος ο ίδιος θα είναι. Μετά θα ξαναπάρω. Έτσι. Μάλιστα. Και εμένα δεν μ' αρέσει η φωνή μου, ρε φίλε. Τι να κάνω τώρα. Όχι, δεν σου είπα. Όχι, δεν είπαμε. Σας παρακαλώ, κύριε. Θα σας προσβάλλετε. Έτσι. Φωνή μου, τι να κάνω. Έτσι, καλά τα τραγούδησες. Αλλά ακούω καμιά φορά τον Άδωνη και τα πάνω μου. Έτσι, όλοι μας. Λοιπόν, να διορθώσω. Ναι. Η Σάντερλατ, όχι να διορθώσω. Η Σάντερλατ είναι στην. Δεν είναι στην Τζάμπιονς, έχει πέσει πιο κάτω. Είναι στην. Πώς λέγεται, πρώτη κατηγορία. Πώς λέγονται αυτές. Έχουν 100 λίγκες εκεί στην Βρετανία. Ναι, θα το είδα στο ντοκιμαντέρ, το ψάξω και εγώ να το βρω. Όχι, δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ, απλά άκουσα ότι έχουν 40.000 διαρκείες αυτή την κατηγορία. Ναι.
και κάνανε μια εκδρομή εκτός έδρας 7.000 τώρα αυτές τις μέρες. Μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών, αλλά εκτός Ελλάδος. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ποια ήταν παγκοσμίως η μεγαλύτερη μετακίνηση οπαδών. Σέβερες. Ξέρουμε του Κορδελιού. Με ποιον παίζανε, με τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους του Γότφορντ, μήπως γνωρίζουμε κάτι. Με τον Κορδελιό ήταν. Ο Οδυσσέας Κορδελιού με τη βόμβα τότε. Είχαν 50.000. Σωστό και αυτό. Μεγαλύτερη μετακίνηση, όντως. Νομίζω είναι και μαυρόγατε στο παρατσούκλι. Τη Σάντερλαντ. Στη Σάντερλαντ ποιο έπαιζε. Κάποιο Έλληνα δεν έπαιζε στη Σάντερλαντ. Στη Σέφιλντ έπαιζε ο Δέλλα. Ναι, στη Σέφιλντ. Ναι, στη Σάντερλαντ μήπω είχε πάει ο Τάισον Νούνιε. Έλληνα. Τσολιά. Να το ψάξω, Έγινε, σε φιλούμε. Κάτσε να σου πω και ένα μεγάλο δίσκο. Έχει βγάλει σαν το Άρης για τα ναρκωτικά με τα Airplay. Και βγάλει και τώρα και πρόσφατα. Αχ, κατάλαβα που το πας. Κατάλαβα. Έβγαλε δίσκο για να μαζέψει χρήματα για τους παίχτες. Σας παρακαλώ κύριε, πάμε στον προηγούμενο. Έγινε. Θα επανέλθω. Φιλιά, θα πάρω και να δείξουμε και να είναι ο ίδιος πάλι. Στην επόμενη γραμμή, ξέρεις, εγκαστρίμπιθος. Έλα, εγώ είμαι πάλι. Είμαι για τον προηγούμενο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Καλημέρα κύριε Μπαμπή. Καλώς τον. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Καλές γιορτές να έχετε. Επίσης. Τι λέει Θεσσαλονίκη. Τι να πει μωρέ, καλά είναι, εντάξει. Δροσερά είμαστε, αλλά δεν έχει καμά κρύο γιατί και πώς. Κανα χιόνι θα ρίξει, τι λένε οι μετεωρολόγοι. Κανα χιόνι άμα θα ρίξει, μάλιστα. Εδώ στις προβλέψεις μας δεν βγάζει τέτοια πιθανότητα για χιόνι. Δηλαδή μέχρι το νέο έτος δεν θα χιονίσει κύριε Μπάμπη. Τίποτα. Καλά, εντάξει. Γιώργο Βαβούρα, ήρθες και έφερες. Το χιόνι. Έφερες άνθρωπο σαν τα χιόνια. Σαν τα χιόνια, τώρα τον κατάλαβα. Μεγάλος Λευτέρης. Επιστροφή. Μεγάλος Λευτέρης. Ναι, Χριστουγεννιάτικη. Πού είσαι, βρε αγόρι μου. Πού είσαι, κύριε Μπάμπη. Πω, έκανα μαύρα μάτια. Μαύρα αυτιά. Για να σε καταλάβω. Εντάξει. Δωράκι σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο 107,4 που σε ζητούσαν πάρα πολύ καιρό. Γιατί δεν βγαίνει ο Λευτέρης στο τηλέφωνο, γιατί δεν βγαίνει. Ενά λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Βγήκε. Ο Γιώργος μας κοιτάει, σου λέει τώρα τι λένε, ποιοι είναι αυτοί. Όχι, καταλαβαίνω. Έχω πάρει και εγώ διαρκείας να ακούσω Λευτέρη, αλλά δεν έτυχε τόσο καιρό, κατάλαβες. Ναι, ήταν εκτός προγράμματος. Πού σε βρε, αγόρι μου. Να οργανώνομαι, κύριε Πάτε, οργανώνομαι. Οργανώνεσαι για πού. Δύο μέρη έχω καταλήξει, κύριε Πάτε. Για δύο μέρη, για πού. Ουραγουάη και Βραζιλία. Πάει κουτσουπιά. Εκεί που έχει τα χιόνια. Σαν τα χιόνια. Εκεί στα χιόνια θα πάω. Μάλιστα. Κουτσουπιά τελείωσε, έφυγε. Πάει κουτσουπιά. Γιατί ρε εσύ. Εντάξει. Τι είχαμε οργανώσει, είχαμε φτιάξει εκεί σχέδια. Είχαμε φτιάξει με την κουτσουπιά, αλλά μας κουτσούπωσε. Είχαμε κάνει σχέδια να καταπατήσουμε καμιά περιοχή ή τίποτα, να κόψουμε να βάλουμε καμιά φωτιά σε κανένα δεντράκι. Όχι, έτοιμα. Καταπατημένα είναι. Α, δόξα τω Θεώ. Καταπατημένα είναι. Μάλιστα, ναι. Πού σε χάσαμε, σε αφήσαμε δεύτερο, τρίτο, πρωταθλητή σε βρήκαμε. Ναι, πρωτάθλημα, μετά από πολλά χρόνια. Τα έλεγες εσύ πέρυσι, εκεί να βγει κανένα εξάμηνο, έλεγε, όταν η ΑΕΚ ήταν η τρίτη στην βαθμολογία. Αν νόμιζα ο παδός της Λίβερπουλ είναι ο φίλος. Ναι, είναι και όλοι είμαστε Λίβερπουλ εδώ στον Λίμπερο. Ναι, και Νιουκάσλ όμως. Και Νιουκάσλ, απ' όλα, εντάξει. Άντε γεια με ανώμαλους δεν μιλάω. Και λίγο City, ναι. Βάλε και λίγο Ipswich. Μέσα. Όχι, λίγο Lead. Λίγο Lead, εντάξει. Και αυτή πρώτη κύριε Μπάμπη μας. Όλοι πρώτοι, με τους πρώτους είμαστε. Σε παρακαλώ. Η Lynch είναι στην Championship ή και πιο κάτω κι αυτή. Όχι, στην δεύτερη κατηγορία νομίζω. Όλοι είναι... ξέρουμε την Championship, επειδή μας αρέσει, επειδή είναι έτσι σαν... Η Championship πρέπει να είναι, Η Lynch, θα την ψάξουμε και τη Lynch. Η Lynch η οποία, όχι πρέπει να είναι Championship, έχει νομίζω προπονητή το Bielsa, αν δεν κάνω λάθος. Τον Αργεντινό. Η αγάπη μου. Αυτός έχει βγάλει δίσκο, κύριε Μπατμανίδη. Δεν τα ρωτάμε αυτά. Θα το ψάξουμε. Δίσκο έχει βγάλει. Αυτό το Bielsa, κύριε Μπάμπη, θέλω να έρθει στην Ελλάδα να προπονήσει. Στην ΑΕΚ, σε ποια ομάδα να έρθει. Ας έρθει στην ΑΕΚ. Ας έρθει στην ΑΕΚ. Στη Σούρο, τι. Μετά ας πάει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δίσκο έχει βγάλει ο Μπρούγος. Όχι ο παλιός καλαθοσφαιριστής του Πανιόνιου. Ο τερματοφύλακας. Ο τερματοφύλακας βοηθός του Διέγκο Σιμεώνε. Έπαιζε σε ροκ μπάντα και παίζει ακόμα. Ναι, ψάξε να το βρεις. Κύριε Παπί, άμα πάω Ουραγουάη και τα βρω εκεί και τα φτιάξω τα πράγματα, ναι. Θα σε καλέσω για συναυλία εκεί στην παραλία. Σε ποια παραλία, στην παραλία, στην πλάζ, πλάζ Ουραγουάη. Εκεί στην παραλία έχει και φώκες. Αράζουν. Έχει κάτι βραχάκια και έρχονται οι φώκες πάνω στα βράχια και λιάζονται. Και μια καντίνα για να εξυπηρετηθεί και το κοινό του Σπάμπη. Καντίνες δεν έχει τσιρικίτο εκεί. Τι είναι αυτά, όπα τσιρικίτο, μας αρέσουν.
Με καλαμάκι. Τα beach bar είναι. Τι είναι τα τσιρικίτο. Τσιρικίτο, beach bar. Α, beach bar, και εγώ νόμιζα δεν ακούγεται σαν κανένα έτσι έδεσμα. Μοχίτο, κάτι τέτοιο, όχι. Τι έδεσμα, πάμε στην αυλή κατρόπια. Όλα μέσα, έχει και μοχίτο, έχει και καγκυρίνια. Τσιρικίτο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Θα το φέρουμε και εδώ. Θα πας στην Ουρουγουάη και θα μας φέρεις τεχνογνωσία και θα ανοίξουμε ένα ουρουγουανό μπαρ εδώ το καλοκαίρι. Να οικονομήσουμε. Πάω για μόνιμη με την κατάσταση. Πότε με το καλό. Κάποια χρήματα μαζεύω, έχω μαζεύει λίγα. Λείπουν πολλά. Εντάξει. Θα μεριμνήσουμε. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε ξανακούσαμε. Θες να δώσεις ένα μήνυμα στο κοινό του λόγω επειδή που σε ζητούσε και αναζητούσε. Καλές γιορτές να έχουμε εδώ πέρα στην Ευρώπη. Ναι, γενικά. Γενικά όλοι οι Ευρωπαίοι. Είμαστε ένα ομόσπονδο κράτος σχεδόν τώρα. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, βέβαια, οι Ευρωπαίοι εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Και να πάει καλά αυτή η Ένωση και να. Επειδή είσαι άκτσις, γι' αυτό σε ενδιαφέρει ότι είσαι σε Ένωση. Ναι, το καταλαβαίνω. Να πάει η Ένωση καλά και όλα καλά. Ένωση σόλε. Να βγαίνουν όλοι, μένουμε Ευρώπη και να φωνάζουν Ένωση σόλε. Όλοι οι ομόσπονδοι φίλοι μας. Ομόσπονδοι φίλοι μας. Υπάρχουν οι άσποδοι και οι ομόσπονδοι. Ναι. Έγινε, σε φιλούμε. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Λευτέρης είναι και αυτός το τέμ και μεγάλη μορφή έτσι, ραδιοφωνική. Για εκτροφέας φώκιας στην Ουρουγουάη, φίλε. Μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση. Ναι, βεβαίως. Θα πάρουμε και ένα ΕΣΠΑ από την Ευρώπη και θα το καταναλώσουμε εκεί στην Ουρουγουάη. Αυτά ομόσπονδα. Πώς το είπανε, τσιρικίτο, πώς το είπε. Τσιριγκίτο. Τσιριγκίτο. Τι μπορεί να έχει τώρα αυτό μέσα, με τι να είναι βάση το κοκτέιλ. Με τσίρο, φίλε. Καλό. Αλληλούια. Λίμπερο 107,4 κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή πρώτη ώρα θα είναι η σημερινή. Μέχρι και τις 10 θα πάμε παρεούλα, χριστουγεννιάτικη, καλαντική. Με τις σημαίες του Σωμιάδη μαζί μας, σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή, λογότυπα επιχειρήσεων, banner, street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0532-000. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα σας. Καλώς στην κούλα μας. Λευτέρης, έτσι, Μαριακή μέρα εμφανιστήκε. Βέβαια, την παραμονή. Πώς στα μεγάλα τα κανάλια, στα Ρεβεγιόν δεν φέρνουν τα μεγάλα τα ονόματα. Ναι, ρε, σήμερα, ας πούμε, ο Σπύρος Παπαδόπουλος τι θα έχει, καμιά Πάολα, τι θα έχει στην υγειά μας. Εμείς έπρεπε να έχουμε Πάολα, φίλε. Εμείς έπρεπε. Για τον φίλο που πήρε προηγουμένως για το CD του Πάολα. Θα έχει και μια Πάολα μας, ένα καρά, κάτι. Ο προηγούμενος, πώς το είπατε. Ο Παφούλιας, ναι. Ναι, ο Λευτέρης, δηλαδή οι μορφές του λόγου επειδή εμφανίστηκαν. Έτσι. Είναι εορταστικό. Είναι all star εκπομπή σήμερα. Τι άλλο θέλετε, κύριε Μαρμανίδη, και τώρα εμφανίστηκε μεγάλη ταρέντα, η κουλάρα. Έτσι. Μ' αρέσει που καθένας αυτοϊμνεί τον εαυτό του σε αυτή την εκπομπή. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι προνόμιο του Έλληνα. Του σύγχρονου Έλληνα, κύριε Μαρμανίδη. Ναι. Καλημέρα και στο κύριο Γιώργο Βαβούρα. Καλημέρα σας, κυρία μου, καλημέρα. Γιώργο, το επίδετό σου είναι Βαβούρας. Ναι. Όχι, Γιώργος. Δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω για αυτό το πράγμα πια πλέον, αλλά δυστυχώς λοιπόν, έτσι είναι καταχωρημένο. Δηλαδή, θες να πεις ότι όπου πατάς και όπου βρίσκεσαι. Γίνεται Βαβούρα, ας πούμε. Νομίζω, κυρία μου, ότι αυτό είναι πρώτη φορά που το ακούω στη ζωή μου, αυτό το σχόλιο. Μη σου πω και Μανούρα. Αμέ. Μανούρα, Και Καψούρα. Καλό αυτό. Καλό, Μας πρόκωσε. Δεν θα κάνουμε και καριέρα καμιά μέρα. Κάποια στιγμή. Κοίταξε, κύριε Γιώργο Βαβούρα, παρακαλώ. Όταν μιλάς με κουλάρα, σίγουρα θα πάρεις από τη δόξα της. Και έτσι. Θα γίνεις μεγάλη μορφή. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή, κυρία μου, στέκομαι σε στάση προσοχής που μιλάω. Με το πηγούνι να κοιτάζει ουρανό. Ναι, έτσι. Μέσα το πηγούνι! Έξω, μέσα τη λέξη. Θα στείλω τα χαιρετίσματά μου στο πολύ καλό φίλο, ομοειδεάτη και μοντέλο και μορφή μεγάλη, το Πολκά. Ναι, το Πολκάρ. Πόλκα τη εποχή του. Η μουσική Πόλκα. Α, τον Κόλκα. Α, μάλιστα. Μα την έκανε γυριστή τώρα, ναι. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο διευθυντή και καλό φίλο, τον κύριο Ζαγόρα. Να είσαι σίγουρη, δεν σε ακούει κανείς από αυτούς αυτή τη στιγμή. Όλοι είναι στα γούστα. Θα τα μεταβιβάσετε εσείς, κύριε. Πού να τους δω. Θα έρθουν μετά από κανένα δύο εβδομάδες. Θα παίξει η εκπομπή σε επανάληψη.
ναι. Θα ακούσουν την εποχή. Θα αφήσω ένα χαρτάκι πώς κάνουν στις λειτουργίες. Έξι από 7 και 28 μέχρι 7 και 33. Στις εκκλησίες δεν λένε, ας πούμε, υπέρ της οικογένειας. Θα τους αφήσω, ναι. Όταν θα εμφανιστούν, βέβαια, ναι. Θα κάνω και εγώ την εμφάνισή μου, έχω καιρό. Βεβαίως. Να μιλήσω μαζί τους. Έτσι. Είστε εκπρόσωπός μου, κύριε. Βεβαίως, κοινοβουλευτικός. Θέλετε να είστε καλός στο καθήκον σας. Πάνω απ' όλα. Και να μεταφέρετε αυτά που σας λέω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κούλα μας. Λοιπόν. Την καλημέρα μου σε όλους τώρα πέρα από την πλάκα. Βεβαίως. Σε όλο τον κόσμο να είναι καλά. Παιδιά, υγεία πάνω απ' όλα. Σε όλους δοκιμάζονται με υγεία, το λέω πάντα, ναι. Με προβλήματα να πάνε όλα καλά. Θα πάνε, θα πάνε. Ο κόσμος να είναι καλά και στις βάρδες τις νυχτερινές που ξεκουράζονται. Έτσι. Τώρα καλή ξεκούραση. Στις φάμπρικες της Γερμανίας. Έτσι. Για να μπορούμε... Εμείς να είμαστε καλά σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν για να έχουμε εμείς αυτά που χρειαζόμαστε, καλή δύναμη. Φιλιά, σε ευχαριστούμε. Έγινε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζω τον φίλο μας τον Αλβάρες που λέει καλημέρα στην εργατιά της πόλης. Μην ανησυχείς Μπαμπίνο, μαζί είμαστε και σήμερα. Μου είναι ένας από τους πέντε. Βγήκανε τέσσερις και έχουμε ακόμη έναν. Το θαύμα το Χριστουγέννο μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Σταυρούπολη για την παρουσία του Λευτέρη στη Γραμμούλα. Ο ίδιο και ο φίλος μας ο Χρήστος. Όλοι. Είπαμε, σας έφερα σήμερα ονοματάρες και Γιώργος Βαβούρας βεβαίως. Εντάξει, τώρα και εμείς δεν είμαστε με διαρκείας, ήρθαμε έτσι. Με ντου πήγα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κύριε Μπαμπή. Γράτος. Λευτέρης που αγαπήσαμε, δευτερολογή. Μια διόρθωση. Βεβαίως. Το τσιρικίτο που λέγαμε δεν είναι κοκτέιλ. Τι είναι, φαγητό δεν είναι. Το μαγαζί. Όχι. Τι είναι. Είναι η ονομασία του Beach Bar. Μάλιστα. Αλλά τα έχει όλα μέσα. Έχει και κοκτέιλ, έχει και φαγητά. Και κλαμπ σάντουιτς έχει. Παέγες έχει με διάφορα εκεί ωραία πράγματα. Ωραία. Παιδότοπο. Το έχω βρει και το τσιρικίτο. Μπορεί να γίνω και ιδιοκτήτης ενός τσιρικίτο. Μα... Άντε και θα μας πάρεις να κάνουμε live στην Ουραγουάη. Μα γι' αυτό πήρα τηλέφωνο. Έτσι, μας συγκινείς Λευτέρη που σκέφτεσαι εδώ να μοιράσεις ψωμάκι και σε εμάς τους ίδιους. Και τα ειστήρια πληρωμένα. Όπα, απλά. Αυτό ήταν, αυτό τα αλλάζει όλα. Η μαγική κίνηση. Χωρίς επιστροφή. Έτσι. Αυτό και αν τα αλλάζει όλα. Έχω μια επιστροφή στον ήχο εγώ τώρα, τι να την κάνω. Λοιπόν... Να την πληρώσετε εσείς. Εγώ εντάξει. Θα σας... Ό,τι εγώ για μόνιμα θα καλέσω. Έτσι, είσαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Λευτέρη να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα σήμερα και να επιστρέψουμε. Έτσι, στο ενισχυμένο λόγο, επειδή θα έχουμε πολλά να πούμε, θα έχουμε και πολλές διαφημίσεις να βάλουμε. Το πρωί δεν μας ακούει κανείς, δεν έχει διαφημίσεις. Τώρα που ήρθαμε στα ξένα παιδιά. Όλα και στα 8 με 10, κύριε Πατμανίδη. Όλα στα 8 με 10, έτσι. Μα είναι εκεί η ώρα που σηκώνεται η παραγωγική τάξη των υπαλλήλων σε γραφεία, σε καταστήματα, σε. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. Τι ωραία ουράνια φωνούλα μελωθεία. Πρωί-πρωί, φίλε, ό,τι πρέπει. Είναι. Σαν τα Οσανά, σαν τα Χερουβίμ. Βασίλη Καρά, άγια νύχτα. Αγάλλονται οι ουρανοί, ρε παιδί. Δεν θες να ανοίξει ένα μπουκαλάκι. Κανονικά με το καλημέρα. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4 στο πάρα πολύ πρωί, στο ενισχυμένο σήμερα λόγο, επειδή εκτάκτως ένα διωράκι παραπάνω. Θα πούμε και στα χωράφια του Κωστή του Τσατσαρού. Μέχρι και τις 10 θα πούμε τα κάλατα, θα σας τα ψάλουμε. Λες να φτιάξουμε κανένα λογαριασμό να μας καταθέτουν το κάτι τι στον οβολό τους. Τα παιδιά, ρε παιδί μου. Τα παιδιά. Κάτι από τα κάλτα. Με τόσα λεφτά βγαίνουν αφορολόγητα. Όντως. Να βοηθήσουν και εμάς. Να βοηθήσουν και εμάς και να τα δώσουμε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Κάνε τα παιδιά πίσω. Έτσι είμαστε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας καθ' όλη την διάρκεια όχι μόνο της εκπομπής αλλά και όλης της ημέρας. Δευτέρα 24 του μηνού είναι παραμονή Χριστουγέννων. Εμείς είμαστε κανονικά στα στούντια. Αναμένουμε αύριο την μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, αλλά σήμερα πάλι κάποιος γιορτάζει. Είναι ευγενία της Οσιομάρτυρος,
Αγίου Αχμέτ του Νεομάρτυρος. Α, έχω πολλούς φίλους Αχμέτη που γιορτάζουν. Αχμέτη μου Χαμέτη. Χρόνια πολλά στον Αχμέτ. Δεν το ήξερα ότι υπάρχει χριστιανικό όνομα Αχμέτ, είδες. Δεν υπάρχει στο θηλυκό του η Αχμετούλα, η Τούλα, όχι, η Μέτα. Μόνο Αχμέτ σκέτο. Ευγενία, Ευγενούλα, Ευγενίτσα, Τζένι, Τζενούλα και Ευγενίκη εορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και σε εορτάζοντες, αλλά πόσο μπει δεύτερη είναι η εορτή σου όταν προηγείται του μεγάλου ονόματος. Είναι σαν απόρτορα Ευγενία, ποιος το θυμάται όταν περιμένουν αύριο όλοι τα Χριστούγεννα. Ποιος θυμάται και μετά στις 26 ότι είναι Μανώλη, στις 27 ότι είναι Στέφανος. Είναι καλά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, φίλε, που μας υπενθυμίζουν για αυτές τις χριστιανικές εορτές. Βεβαίως. Αλλά περισσότερα τα γενέθλια δεν έχουν, τα Facebook και τα τέτοια. Άμα θες και ψάξεις. Ναι, βρίσκεις. Μην μου το λες αυτό, γιατί το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Δεν το έβγαλε το Facebook, που να ξέρω ότι γιορτάζεις. Πες εσύ ότι είσαι σε άλλο Facebook. Στο Deep Web. Στο άθεο το Facebook. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Έρχονται οι Αχμέτ και μας παίρνουν τα ονόματα. Έτσι και τις γιορτές, κανονικότατα. Και τις γιορτές, ναι. Και τα κεράσματα, να τα λέμε και αυτά. Ο Γαϊτάνος, γιατί δεν ασχολήθηκε τόσο με τα Χριστούγεννα? Αυτό είναι ένα θέμα που δεν έχει διευκρινιστεί, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εμένα με προβληματίζει. Και το, μήπως επειδή δεν έχει πολύ ήλιο, γιατί αν έχεις προσέξει αυτό το μαλλί, καταρχήν δεν υπάρχει αυτό σε βαφή. Αυτό είναι θεόσαλτο το χρώμα. Έχει το χρώμα, ναι, του κεριού, του φυσικού κεριού, του Αγίου Άωρος, ναι, αυτό που το γίνεται... Στασιδί, είναι, το στασιδί, είναι το άγιο, χρώμα. Είναι, το στασιδί. Στασιδί, στασιδί χρώμα, ναι. Σουλτανίνα Κορινθίας. Λοιπόν, το μικρό το όνομα του Βαβούρα... Γιώργος. Α, θα έλεγα... Τζόνι. Ναι. Όλα τα πρωτάκουσα σήμερα. Όλα τα πρωτάκουσα. Άμα είσαι και ψευδός, θα είσαι ένα καλός για τραγουδιστής. Όπως είναι ο Τζόνι. Ξέρεις, όποιος έρχεται σε αυτή την εκπομπή, δεν, ναι, ξέρω αν σου το έχει πει, αν έχεις ξαναέρθει, όχι ποτέ, παίρνει, είναι, κάποια χρήματα. Παίρνει κάποια χρήματα, διεκδικεί, δεν άκουσα πως είπατε, αγαπητέ φίλε. Έτσι τουλάχιστον μας λέει ο Πάπης, ναι, ότι δίνει κάποια χρήματα, ναι. Κάτσε να μιλήσω λίγο με την νομική υπηρεσία, τη δικιά μου, ναι, για να το διευθετήσουμε. Μην το αφήσεις να περάσει έτσι. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Μέρισμα, μέρισμα δίνει. Και δύο Λευτέρης θα πάει Ουρουγουάη. Ναι. Εμείς θα πάμε Παραγουάη, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Φιλιά. Θα σέβεστε, γεια. Τσάω, 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 τσάω. Έτσι και λίγο Άντζη Σαμίου. Χριστουγεννιάτικη σήμερα η playlist. Μας έχουν γραφτεί εκπληκτικά κομμάτια. Ελληνικά. Δεν υπάρχουν ταινίες χριστουγεννιάτικες ελληνικές. Συγγνώμη, Μπάμπη, η Άντζη Σαμίου έχει τραγουδήσει για το Πάσχα? Όχι. Είδες. Όχι. Έχει τραγουδήσει, νομίζω, η Εύη Σαρή για το Πάσχα. Όχι, η Άντζελα Δημητρίου έχει τραγουδήσει. Μεγάλη μου Παρασκευή. Πες μου την Εύη Σαρή. Τι έχει τραγουδήσει ακριβώς. Έχει χριστουγεννιάτικο και η Εύη Σαρή και θα το. Έχει το σταυρό σου με η Εύη Σαρή. Το οποίο είναι προεκλογικό. Τι άλλο να πει η γυναίκα για το Πάσχα. Τα είπε όλα, τα είπε όλα. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. Αν θέλετε να μα πείτε και τα καλαντάκια μα. Ευπρόσδεκτη τώρα αναμένω εδώ, ξεστρέμω. Αν ήμασταν 6-8 δεν την είχαμε γλιτώσει. Μη σκάσει κανείς και ζητήσει κανένα παιδάκι. Και δεν έχω καθόλου λεφτά πάνω μου σήμερα. Μη σκάσει κανένα παιδάκι, τι είσαι, ρε. Μη σκάσει εδώ και πει τα πούμε, να τα πούμε και θα πρέπει τώρα άντε να το αποφύγεις και να του πεις ότι έχω εκπομπή. Δεν έχει κάπου καβατζωμένο εδώ κανένα κουτί, καραμέλες, σοκολατάκια. Δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε. Ελπίζουμε να μην έρθει κανένα παιδάκι. Είμαστε και στον έκτο όροφο. Συνήθως έχω κάτι μαντράχα, λινταγλάρια, 16-17 χρονών. Και πέρυσι είχαν έρθει κάποιοι να πούμε και τραγουδούσανε Βέρτι. Έτσι για Χριστούγεννα και πάλι. Κύριε Μπατμανίδη, βοηθήστε να πάρουμε το διαρκείας. Δεν ξέρω τι θες να πεις και πού αναφέρεσαι. Παραμονούλα σήμερα με καλές καιρικές συνθήκες. Αραιή συννεφιά με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Άπνοια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μετά το μεσημέρι αναμένουμε αλλαγή του σκηνικού και τη θερμοκρασία να πέφτει στους 9 βαθμούς Κελσίου, αλλά διατήρηση της άπνοιας. Ή τι σημαίνει ότι θα πλακώσει τσίκνα σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Γιατί... Αυτό είναι καλό, γιατί υπάρχουν και φίλοι μας οι οποίοι δεν μπορούν να μεταβούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να νιώσουν τα υδέσματα, να τα νιώσουν κουρμάδες. Τη θαλπορή των ημερών, έτσι. Δεν έχουν Αχμέτ να κεράσει. Γιατί ήθιστε τις παραμονές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, βέβαια περισσότερο. Εντάξει, η παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχει μετατραπεί σε Τσικνοπέμπτη. Όπου και να πας, ακούστε και λαπογκό και τέτοια. Είναι και όλοι ντυμένοι οι φίλοι και γνωστοί του καταστήματος. Ναι, έτσι στα Χριστουγεννιάτικα, αλλά και την παραμονή. Είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε βόλτα στα καταστήματα. Όλο και κάτι θα τσιμπήσετε. Για μια τσιμπηματική. Ναι. Και δεν χρειάζεται να καταναλώσετε. Παίρνετε ένα σουβλάκι και λες, βιάζομαι, έχω να πάω και αλλού.
Θα δούλευε και ποδοσφαιρικά αυτό, φίλε. Γιατί? Να γυρνάνε οι σκάουτερ, οι τεχνικοί διευθυντέ για τσιμπάνε από ομάδα σε ομάδα. Να βάλουν ένα μαγκάλι να βάλουν. Και ένα δεξιμπάκτορο που το έχω ανάγκη. Ίσως να πηγαίνανε και από το Ρήσιο μια βόλτα, γιατί θα χαριστούν πολύ οι ποδοσφαιριστές. Θα φύγουν πάρα πολλοί παίχτες. Λέω τώρα, κάνω εγώ μια εικασία, γιατί αναμένεται, λέει, έξοδος γενναία στις τάξεις του Άρεως μετά τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί παίχτες πρόκειται να δουν την πόρτα της εξόδου. Χρονιάρες μέρες τώρα, αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει η ζωή. Κάπως πρέπει να αναπροσαρμοστεί η κατάσταση, κάπως πρέπει να αλλάξει το κλίμα. Μέχρι πώς, 7 έχουν ακουστεί, 7, 9, 8 παίχτες να φύγουν. 8 και ένας. 8, ο ένας τι είναι, μπόνους. Ο ένας είναι ο Μαρτίνες, ο οποίος μάλλον είναι μπόνους, θα φανεί. Ναι, θα φανεί. Είναι σαν το Τζόκερ ένα πράγμα, 8 συν 1. Εντάξει, χθες είχαμε και jackpot στο Τζόκερ, παρεμπιπτόντως. Να μην αγώνεστε. Θα πάμε και την Πέμπτη. Θα πάμε και τις υπόλοιπες ημέρες. Ποιοι πρόκειται να δουν μάλλον την πόρτα της εξόδου από την ομάδα του. Άρα είπαμε ο Μαρτίνες είναι ο ένας. Στην επίσημη λίστα δεν είναι. Έχει βγει λίστα δηλαδή. Επίσημη τέλος πάντων. Στη λίστα την επίσημη που κυκλοφορεί στα ειδησιογραφικά. Α, μάλιστα. Αυτό κάποιος με είπε. Από την Μπόκα. Ποιος είναι από την Μπόκα? Ο Κολάσο. Ο Κολάσο. Και αυτός αναμένεται να διακοπεί ο δανεισμός του. Περίεργο πράγμα πάντως. Με τόσες καλές εμφανίσεις. Ήρθε με τα Βαΐων και Κλάδων. Ο Μαυράη είναι μέσα στην λίστα. Ο Βίτορ. Ποιοι άλλοι? Ο Ιντζόγλου, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παυλίδης αναμένεται να δοθεί δανεικός από ό,τι διαβάζουμε. Ποιοι άλλοι είναι μέσα? Κάτσε τώρα, γιατί με βρίσκεις εμένα σε. Εντάξει, ρε παιδί μου, θα το βρούμε και στην πορεία. Για τον Ιντζόγλου μαθαίνω, γιατί είμαστε και στις πόλεις μέσα, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, για επαναπατρισμό δηλαδή. Ήταν στον Ηρακλή, έπαιζε. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλησπέρα και στον κύριο Μαβούρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνουμε? Προσπαθώ να κοιμηθώ για 2 ώρες και μετά έχω δουλειά και μου αφήνεται. Μπορείτε παρακαλώ να κλείσετε την εκπομπή λίγο, γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ. Συγγνώμη που ενοχλούμε. Ένα λεπτό να βάλουμε την εκπομπή στο σνουζ. Θα μιλάμε χαμηλόφωνα. Ναι, κάντε λίγο ησυχία, με ενοχλείτε. Εντάξει, γυρίστε πλευρό. Δεν είναι ωραίο να νούρισμα σαν το μουχαμπέτι που κάνουν οι θιάδες στο χωριό? Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Εφόσον βγήκε ο μεγάλος Λευτέρης, ναι. Ο τεράστιος Λευτέρης. Ναι. Ας βγήκε ο κύριος Μερκούρης να απογειωθούμε, να ξεκοθούμε. Λες να μας ακούει και αυτός χωνιάρης μέρες, θα έχει βγει αυτός τώρα. Ναι, ο Μερκούρης. Καραλιόπουλος. Όχι. Ο δικός μας ο Μερκούρης. Ο Μερκούρης μπορεί να έχει βγει όντως για του Αγίου Αντωνίου. Όχι Αγίου Αντωνίου, που μια γιορτή μας είπε. Του Αγίου Σπυρίδωνος που μας είπε ότι είναι σήμερα ο φίλος μας ο Παφούλιος στο Αγιώρος. Σίγουρα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσετε? Σε δύο ώρες. Μαζί. Κράτα το πάντως έρημο ρε τώρα, δεν πειράζει. Αυτό θα κάνω. Μαγκάλι θα βάλεις έξω στο μαγαζί? Θα πιω λίγη πορτοκαλάδα και θα πιω. Θα σας δείξω τα δόντια και θα. Έτσι, ήρωας. Ήρωας. Φιλιά. Και συγγνώμη. Δεν ήταν η πρόθεσή μας να σας αναστατώσουμε και να σας σηκώσουμε από τα κρεβάτια, στους καναπέδες, στα διβάνια. Μια σκούπα, άκουσα να χτυπάει σε κανένα ακουστικό τηλεφώνου. Σήκω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Μερκούρης. Απίστευτο. Έλα ρε φίλε. Δεν θα το πιστέψεις, υπήρξε ακροατής που ρώτησε αν θα βγει ο Μερκούρης σήμερα. Μιλά μου εμένα, εντάξει. Πού είσαι ρε χαμένη ψυχή κι εσύ? Να τα πούμε. Για πες τα ρε, ρίχτα ρε Μερκούρη να πούμε. Δεν τα ξέρω. Εντάξει ρε, είναι δυνατόν να μην ξέρεις τα κάλαντα? Ξέρω μέχρι το να τα πούμε. Κάτι είναι κι αυτό, εντάξει. Και το υπόλοιπο δικό σας. Καλά είμαστε, πού είσαι εσύ, πού βρίσκεσαι? Έλα βρε τώρα και εσύ, μην μας παίρνεις με τα μούτρα. Τι μαϊμουτζιλίκια, έχω εδώ σήμερα φίλο εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιώργο τον Βαβούρα. Γι' αυτό λέω μαϊμουτζιλίκια. Γιατί τον ξέρεις και μιλάς? Είναι κυκλοφορεί στα πέριξ της Περαίας και τα γούστα εκεί πέρα, για τον έχω δει να σπάει πράγματα. Σε κάτι πονηρά. Εντάξει τώρα σε αυτό. Πού να τα ξέρω, εγώ τέτοια ώρα που ξυπνάω. Η πιο κακελοχώρη, μεγάλη κεράσια. Έχουμε σπάσει μαζί πράγματα. Α, είστε φίλε εκπαλαιόθεν δηλαδή. Είναι μεγάλη μας τιμή που σε έχει δει από κοντά, γιατί εμείς νομίζουμε ότι είσαι μυθικό πρόσωπο. Εντάξει τώρα, δεν είναι για όλους.
Μάλιστα. Πού σε συναντάμε σήμερα, τέτοια ημέρα παραμονή Χριστουγέννων? Όπως πάντα, σπίτι. Σπίτι, γιατί σπίτι? Για τη σουρπρίζα. Τι εννοείς? Γιατί περιμένει ο κόσμος να βγούμε. Εγώ θα βγω τώρα σε λίγο. Ναι. Για Σάββατο βράδυ. Για Σάββατο, έχουμε, είμαστε και λίγο παλομερολογίτες, αλλά κάπου στα μισά. Για δύο Σάββατα πριν εννοείς. Ναι, ναι, εντάξει. Πήγαμε, σπάσαμε δύο μαγαζά προχθές. Ναι. Σήμερα είναι χτισμένα πάλι, γιατί αυτό είναι το θέμα, να κάνεις τα γούστα σου για να τα κάνεις μετά κατευθείαν, κύριε, να είμαστε, να έχουμε πρόσωπο. Έτσι. Για Ρεβεγιόν, δηλαδή, που, τι προτείνεις εδώ στον κόσμο? Δώσ' μας Into the Night, ενός ο Μιναρετζής, ενός ο Μερκούρης. Έχει ένα πολύ ωραίο μυστήριο, δεν το ξέρεις, είναι πολύ πονηρό. Ναι. Στο Λάκωμα. Στο Λάκωμα, ακούγεται πολύ. Όλοι αφάνγκατε, εκεί θα μαζευτεί. Και ο Αβράμ ο Παπαδόπουλος, συγχνάει. Όλος ο διγενής Λακώματος, νομίζω. Και ο Κλάος. Και ο Κλάος από τον Λάκωμα. Από το Λάκωμα. Ναι. Μην με κάνετε να πω πράγματα που δεν θέλω. Δεν θέλεις, δεν θέλεις. Πήγα, είδα το μετρό, σου συντριβάνει. Ναι, φτιάχτηκε το μετρό. Κατέβηκα κάτω. Ναι. Και δεν είχε μετρό. Δε... Είχε μόνο το σταθμό. Έχει κάποιες καθυστερήσεις τα δρομολόγια σε την περίοδο. Λίγο την υπομονή σας. Ξέρω ότι είναι έτοιμο το μετρό και πήγα να πάω, γιατί είχα κάτι δουλειά στο κέντρο, λέω, να πάρω το μετρό. Τι δουλειές μπορεί να έχεις στο κέντρο τώρα, μας εξητάρεις? Δεν μπορώ να πω τώρα, καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να επεκταθώ, να μου παρακάτω. Ναι, μήπως το μετρό έχει κανένα πονηρό, έχει χτιστεί κανένα underground μαγαζί κάτω και πήγες για τίποτα άλλα γούστα? Θα ενημερωθείς, ερευθέ το χρόνο. Πω, ο Μερκούρης εδώ μας έστειλε, να πούμε και έτσι. Ρεβεγιόν, σήμερα η πρόταση της εκπομπής είναι στο Λάκωμα. Ναι, είχε ένα πονηρό. Ένα πονηρό, ξεκινάς. Δεν ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ταμπέλα απ' έξω. Για όσους ξέρουν, με πρόσκληση. Με πρόσκληση. Μπορούμε να κληρώσουμε μία για κάποιον φίλο της εκπομπής? Όχι. Όχι, μάλιστα. Καθολικά αρνητικός ήταν ο φίλος μας ο Μερκούρης. Τώρα για το πρωινό, για τα κάλαντα, για αυτά, έχεις κάτι να προτείνεις, ναι, μεσημεράκι, τσιχουράκι? Χορτιάτι. Λοιπόν, έχω να πω. Ναι. Άμα έρθουν τα παιδάκια να σε πούνε τα κάλαντα τα παιδάκια. Ναι. Θα πει να δώσεις κουραμπιές και πολλά μακάρονα τα παιδάκια. Γιατί, και τι να τα δώσεις? Θα δώσεις λεφτά, θα βάζεις χέρι στην τσέπη. Ναι. Αν το χέρι στην τσέπη ρε και δώσε λίγα. Λίγα δεν πειράζει, λίγα δώσε. Με POS μπορούμε και όλες σε μερικά παιδάκια. Πάει και τα δίνουνε με λομακάρονα και κουραμπιέδες τα δίνουνε και γονά πανοράματος και κάτι μικρά ροξάκια. Δεν θέλανε τα παιδιά για να φάνε. Έτσι. Τα παιδιά θα για να μαζίσουν λεφτά, έτσι, να πάρουν καινούργια κάρτα γραφικών, να πάρουν καινούργιο πληκτρολόγιο, να παίζουν παιχνίδια, να παίζουν με LOL. Έτσι, μυθόλογοι παίζουν αυτά, ότι δεν παίζουν. Και ας μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά... Πάτε στο μελομακάμιο, να πάει το παιδάκι με το μελομακάρονο στο πλαίσιο ατυπίτι. Κάνω διαφήμιση, δεν το ήθελα, στο κατάστημα πάει. Να πάει σε ένα ζαχαροπλαστή, να τους πει δώστε μου ένα. Θέλω να με φέρεις το νέο NBA 2K και έχω φέρει 8 μελομακάρονα και 3 δαγκωμένους κουραμπίδες, είναι μαθήματα καλά. Δεν γίνονται αυτά. Με τρελαίνεις τώρα, θα δώσω ένα φράγκο το παιδάκι. Θα δώσεις, πού είσαι, εσύ να στείλει με κάποιο παιδάκι, γιατί σε ακούω απλά και γαλαντόμο, ότι μπορείς να σκορπίσεις. Σπίτι είμαι και περιμένω, και αυτού έρχονται εδώ και μοιράζομαι αλήνα. Ζωσμένος με 10 ευρώ και 20 ευρώ. Ναι, κανονικά φουλές μας. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι ο κόσμος μπορεί να έχει λίγο μια δυσκολία. Δεν σε είπαμε. Ναι. Σε κάτι όμως. Έτσι. Αυτό το... Και μερικοί δίνουν και ο λασάκου τώρα να δεις, γιατί είναι για να τα παίρνεις κρανίων και να βγεις έξω να χαράς κλωτιές τυχαίους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, μερικοί τι κάνουν. Βάζουν τη γυναίκα της από βραδύ και κάνει αυτή με λομακάρονα και τα κάνει σαν τα μούτρα της. Πώς θα τα φάμε, κατάλαβες? Είναι το κοινωνικό μήνυμα των ημερών, έτσι. Δώσε εδώ, μην είστε τσίπηδες αυτές τις μέρες. Δώσε στα παιδάκια να πούμε κανένα φράγκο, γιατί τα παιδιά είναι ευλογία, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό λίγοι το ξέρουν, αλλά τίκι τάγκα. Βάλε τίκι τάγκα το τσέπι, τα ψηλά τρίκι τρίκι. Έτσι. Και δώσε, δεν πειρά, δεν έχεις χοντρά, δώσε ψηλά. Έτσι, φίλε μας Μερκούρη. Ευχαριστώ, λέει, και φεύγουν. Κάτσε, φίλε μου. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που σε ακούσαμε. Θέλω να μας αποχαιρετήσεις με μια στροφή αντί για κάλαντα. Να μας δώσεις ένα ρεφρενάκι, κάτι ρε παιδί μου. Είπα στη Άρα, δεν την ακούσατε. Τίποτα δεν ακούσαμε, για πες. Τη στροφή να την πάρω ανοιχτά.
Μάλιστα. Συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Σήμερα είναι πολύ ευδιάθετος όμως. Είναι η παραμονή. Είναι η παραμονή. Χριστουγέννου γελάει ο κόσμος. Τι καλά του γελάει. Είμαι εντυμένος σαν Βασίλης εγώ αυτή τη στιγμή. Σοβαρά μιλάς. Είμαι εντυμένος σαν Βασίλης βέβαια και έχω βάψει τη μύτη μου κόκκινη με κραγιόν. Τι κραγιόν. Μάλιστα. Θα μας δείξεις μια στροφή. Όχι ανοιχτή. Ποιο τραγούδι θέλετε. Όποιο γουστάρεις. Τι θα ακούσεις σήμερα στο Λάκωμα. Τι θα έχει playlist. Όποιο τραγούδι θέλω. Ναι. Ποιο να σας πω τώρα το... Να πω ένα τραγούδι δικό σας. Να μας πεις. Να μας πεις. Δεν ξέρω κανένα, δεν σου άκουσε ποτέ. Πολύ χάλια όμως. Έγινε με αυτές τις ωραίες κουβέντες. Να σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κέρια Χριστουγεννιάτικη. Εντάξει, εγώ είμαι στην πρωτοχρονιά παρέμβαση. Είμαστε πολύ συγκινημένοι. Έτσι, με υγεία, μάλιστα. Όταν λέμε ότι η σημερινή εκπομπή είναι All Star, είναι στα μεγάλα ονόματα κάναν την εμφάνιση. Κοινωνικό μήνυμα ο Μερκούρης. Βέβαια, ναι, δώστε κάτι, μην είστε τσίπηδες να πούμε τώρα εκεί. Δεν έχω, δεν κρατάω, δεν κάνω, δεν ράνω. Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στην πρώτη μας ώρα που παλιά ήταν δεύτερη με τις σημαίες του Σομιάδη. Σημαίες ομάδου και κρατών, Λάβα Ραπανό. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανή λογότυπα επιχειρήσεων, Banner, Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλείου Συρακλού 10 και στο τηλέφωνο 2310532000. 8 και 2 κυρίες και κύριοι, πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και να επιστρέφουμε. Ποιος ξέρει, να επιστρέφουμε, έτσι το έχω. Παρατατικό είναι αυτό. Δεν ξέρω και τους χρόνους. Μέλλοντας, παρατατικός μέλλοντας. Και του χρόνου. Όχι, είναι ο στιγμιαίος μέλλοντας και ο μέλλοντας. Στιγμιαίος, άσε το φραπέ να πει. Συνεχόμενος. Συντελεσμένος. Δεν ξέρω, αλλά ντρέπομαι για αυτά που κάναμε στο δημοτικό. Καλά, ναι. Εμένα ο αγαπημένος μου είναι ο υπερσυντέλικος. Δεν ξέρω καν ποιος χρόνος. Ναι, έτσι δεν ακούγεται εξωτικό. Υπερσυντέλικος, εγώ θα είχα. Υπερσυντέλικος. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Ποιος ξέρει με τι εκπλήξεις μείνετε συντονισμένοι. Χριστούγεννα ξανά στην Καλαμάτα. Να έχει γραφτεί τραγούδι ειδικά για τα Χριστούγεννα. Τι μπορεί να έχουν τα Χριστούγεννα στην Καλαμάτα και να υμνούνται τόσο πολύ. Έχουνε Νίκο Λιμπερόπουλο. Λιμπερόπλος, ναι. Έτσι τα λένε. Νίκη Κάρτσονα. Έχει τέτοια. Αντώνη Σαμαρά. Πώς να μην τα γιορτάσεις τότε. Ναι, ρε. Με τι να στολίζουν άρα για το δέντρο. Τι δέντρο θα στολίζουν στην Καλαμάτα. Με μπάλα Champions League. Ποδοσφαιρογένα η Καλαμάτα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι ο Κωστής Τσατσαρός όπως καταλάβατε. Λόγω επειδή θα απουσιάσει για μια ημερούλα να πάει να κάνει και αυτός γιορτές με την οικογένειά του κάτω εκεί στα μακρινά τα εδάφη κάτω τα βλάκι. Μπορούμε να το κάνουμε ρε φίλε ότι δεν θα είναι Τσατσαρός αλλά θα είναι σαν να είναι. Θα είναι σαν να είναι κανονικότατα. Μπάμπης Βατμανίδης στο ένα μικρόφωνο, Γιώργος Βαβούρα σήμερα All Star Game εκπομπή με μεγάλες προσωπικότητες. Θα με συνοδεύσει, θα κάτσει μέχρι και τις 10. Ξέρω εγώ, παιδί μου. αρχίζεις. Αφού ξυπνήσαμε. Δεν λέω μήπως αρχίζει και κλείνει το ματάκι αυτό, αρχίζει μετανιώνει την απόφασή σου. Αρχίζω να βγαίνω λίγο offside σιγά σιγά. Γιατί είσαι και άνθρωπος επαγγελματίας. Εννοείται. Πάνω απ' όλα είμαστε επαγγελματίες. Επαγγελματίες Έλληνες. Ναι, καταστηματάρχες και πρέπει να πάνε να δουλέψεις. Και έχουμε και χιλιόμετρα για να πάμε. Ρε, σήμερα μέχρι τι ώρα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Δεν έχω ιδέα. Εμείς θα είμαστε μέχρι τις 2 και χάρη σας κάνουμε. Τι, 10 η ώρα θα τελειώσει μέχρι να πας στο μαγαζί στην Πέρεα. Θα πάει 3. Θα πάει 3, τελειώσαμε εκεί. Άμα είναι και μας ακούει σε ποιο μαγαζί, όχι να έρθει να σε βρει εκεί να σου πει μπράβο ρε, αγόρι μου ξύπνησε. Βάφω χρώματα. Και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες, κανονικότατα. Μέχρι τις 2, γιατί κανονικά σήμερα τα καταστήματα παραμονή Χριστουγέννων θα είναι μέχρι και τις 6. Αλλά από 6. Τη... Ναι. Κάτσε, φίλε, εγώ μπορώ να θέλω να πάω βράδυ να ψωνίσω. Δηλαδή. Ναι, σου λέει μέχρι τις 6 τα να πάρω το κορίτσι, τα γόρι, για να πάμε μια βόλτα μαζί, αγκαζέ στην πόλη. Να πάρουμε χρώματα. Να πάρω ένα πινέλο, να την αλείψω το βράδυ. Έχεις κίνκι διαθέσεις δηλαδή για το τι μπορεί να συμβεί. Όχι, θέμα διακοσμήσεως είναι. Στο ρεβεγιόν των Χριστουγέννων. Αλλά από τις 12, φαντάζομαι, 12:01 θα ξεκινήσουν και τα τσέρτσελα, να πούμε, τα σουσού σε διάφορα καταστήματα, όχι στα μεγάλα εμπορικά. Φαντάζομαι αυτά που τα πολυκαταστήματα που πουλάνε ρούχα και τέτοια ιστορία. Το να αναβγάλουν και φουφού. Εκεί φιλεξουαρισμός και φουφού μαζί λίγο. Δύσκολα. Αλλά σε οτιδήποτε άλλο έτσι πιο μικρό μαγαζί. Γιατί ο άνθρωπος ο επαγγελματίας, να πούμε, ο απλός ο μεροκαματιάρης. Αν και θα μπορούσε, κύριε Μπατμανίδη, να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί. Να έχει φουφού στα πολυκαταστήματα, να γυρνά στο σπίτι να σε λέει γυναίκα τσίκ να μυρίζει που ήσουν, δεν είπαμε θα πάμε μαζί. Και να δει ρούχα πήρα. Ορίστε συνολάκι. Ή μπορεί και το αντίθετο. Δεν πιστεύω να πήγε για ρούχα χωρίς εμένα. Όχι αγάπη μου. Και αυτό το σουτζουκάκι στην τσέπη τι είναι reality. Τα
ταβέρνες ήμουνα και γυρνούσα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας. FM και νό μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Και χειροκροτήματα για την Καλαμάτα. Δεν έχουμε γράψει ένα τραγούδι, είναι Χριστούγεννα ξανά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην Αγιατριάδα. Στην Περαία, στη Μηχανιώνα, στον Μπακτσέ. Στο Λάκωμα, δεν ξέρω. Κράτε μας, η κουρελού, η χιλιοστολισμένη. Κάπως να τα αλλάξουμε, ρε παιδί. Είναι σωστό, γιατί παραδοσιακά εμείς στολίζαμε καραβάκι. Έτσι. Να τα λέμε αυτά, γιατί υπάρχουν νεαροί οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία μας. Έχει αυτά τα ξενόφερτα, τα φραγκολεβαντίνικα, τα δέντρα. Τα πλαστική. Τα πλαστικά, τα δέντρα γεμίσαμε, να πούμε, φέτος που και δεν χρησιμοποιούμε πλαστικά καλαμάκια. Χρησιμοποιούμε έχει, πλαστικά έλα δέντρα. Έλα το αλουμινίου. Ή αυτοδιασπόμενο. Έλα το. Το στολίζεις και κρύχνεται και ανατινάζεται. Λίπερο 107,4 κυρίες και κύριοι. Εντάξει, τώρα για αθλητικά και τέτοια, για αυτά και ιστορίες. Σε άλλο σταθμό βάλτε Μετροπόλης, ξέρω εγώ. Στο λαϊκό, στο λαϊκό. Όχι, θα πούμε και τα πάντα, ρε παιδί μου. Εντάξει, είχαμε και αγωνιστικούλα το Σαββατοκύριακο, μπασκετική. Μπασκετική. Μπασκετική, αλλά τώρα δεν θέλω να στεναχωρώ εδώ τον φίλο μου τον Γιώργο που είναι και φίλος του Άρεος. Έλα μου, εντάξει, μια ζωή στεναχωρημένη μας. Σωστό και αυτό, ναι. Ας μην κάνουμε αυτές τις ημέρες, τις άγιες τις ημέρες, ας κινηθούμε σε άλλα παιδεία, σε άλλα. Σε άλλα τερέν, σε άλλα τερέν αγωνιστικά. Αυτό θέλω να μου λύσεις μια απορία που έχω εγώ προσωπική και ένα πρόβλημα που με ταλανίζει. Είναι το γιατί τα Χριστούγεννα τρώμε κουραμπιέδες με λαμακάρονα, τους προπαγανδίζουμε τόσο πολύ, ενθουσιαζόμαστε, υπάρχει κόσμος που δεν κρύβει την χαρά του. Και ο πόλεμος μεταξύ των δύο δεσμάτων. Ναι, υφίσταται πάντα και αυτό το δίλημα, αυτό το... Πώς να το πω, αυτό το πόλ. Υπάρχει μια λογοκρισία, φίλε Μπάμπη, για τα δύο τα εδέσματα αυτά. Καταρχήν υπάρχει ο πόλεμος που γίνεται κατά του κουρεμπιέ, ότι ο κουραμπιές λερώνει. Λερώνει, λόγω της άσπρης, ναι, λόγω της άσπρης σκόνης. Τι είναι πιο εύκολο, ρε φίλε, να βάλεις σκούπα να πάρεις την άχνη ή να πάρεις το καρύδι από κάτω που είναι ατόφιο πράγμα σκληρό. Άμα πέσει το καρύδι και πάνω στο χαλί, άστα να πάνε μετά. Να πέσει πάνω στον παππού το καρύδι. Το θέμα είναι το εξής όμως, ότι όλοι λένε α, κουραμπιέδες με λαμακάρονα, τι ωραία το ένα, τι ωραία το άλλο. Αν ήταν τόσο ωραία στην πραγματικότητα, γιατί δεν τα τρώμε και την υπόλοιπη τη χρονιά. Α, δεν το ξέρεις αυτό, φαντάζομαι. Δεν το ξέρεις ότι τα μεγάλα εργοστάσια που παράγουν κουραμπιέδες και μελομακάρονα κλείνουν. Ναι. Είναι καθαρά κερδοσκόποι άνθρωποι και κεροσκόποι συγχρόνως. Ναι. Και τον υπόλοιπο χρόνο είναι σε άλλη παραγωγή. Α, δηλαδή το καλοκαίρι βγάζει γρανίτα. Ναι, βγάζει λουκουμά για τη θάλασσα. Είναι εποχιακά δηλαδή. Αμέ. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγει μία μέρα, Σάββατο Κυριακή, ανάλογα την αγωνιστική, να βγάλει κόξο, ροξάκια. Μαξιλαράκι, παιδιά. Μόνο την Καβάλα την καημένη ξέρουμε εκεί στην Καρβάλη, η οποία λέει φημίζεται για τους κουραμπιέδες. Υπάρχει σόφρον άνθρωπος που έχει σταματήσει στην Καρβάλη να πάρει κουραμπιέδες, τι να σου πω. Υπήρξε. 15 Αύγουστο. Θα πάρω ένα κουραμπιέ να φάω. Ναι, σοβαρά. Ο καλοκαιρινός σου. Κουραμπιέδες. Αντί να έχει άχνη από πάνω, έχει την κρυσταλλιζέ τη ζάχαρη την κανονική. Να έχει καλοκαίρι. Ναι, μαυρισμένος. Διότι όλα αυτά τα εποχιακά που καταναλώνουμε ανάλογα την εορτή. Θα τα συναντήσουμε και την υπόλοιπη χρονιά. Φέρει πίνα, ας πούμε. 25 Μαρτίου, σου λέω εγώ. Δεν ήθιστε να τρώμε μπακαλιάρο. Αμέ και κουραμπιέ. Τι κουραμπιέ. Περιμένουμε να έρθει 25 Μαρτίου για να φάμε μπακαλιάρο. Μπορούμε να φάμε. Τότε κυκλοφορεί ο μπακαλιάρο στη θάλασσά μας, ρε φίλε. Α, τότε βγαίνει, ε. Τότε τι ξεμητίζει, όπως έλα εδώ μάγκα. Είναι αποδημητικό ψάρι. Ναι, πετάει κιόλα. Άμα θέλει μπακαλιάρο, δηλαδή τώρα, παραμονή πρωτοχρονιά. Χριστουγέννων, όλο θέλω να το πάω πρωτοχρονιά. Βιάζουμε να έρθει το καινούργιο έτος. Μπορεί να το κάνει. Ναι, θα κατέβω εδώ στην παραλία κάτω που έχει τα μπακαλιάρα. Κατά γνωστά στο λιμάνι, θα τσιμπήσω ένα μπακαλιαράκι πάρα πολύ όμορφο. Μεσάλεπι. Να βγει στον μπακαλιάρο, σου αλέπι. Λέει η κατάσταση. Καραμελωμένο. Είναι αυτές οι fusion, οι γεύσεις τώρα που γίνονται με χυμό ρόδι, ξέρεις και τέτοια, ας πούμε, με πασπαλισμένο, με βαλσάμικο, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αλλά δεν χρειάζεται να περιμένουμε την 25 Μαρτίου. Γιατί να περιμένουμε τα Χριστούγεννα και να φάμε κουραμπιέ ή μελομακάρονο, δεν κατάλαβα. Εσύ είπα, είναι αυτή η καιροσκόπη βιομηχανή του κουραμπιέ και του μελομακάρονο. Μετά και μας κατευθύνουν, λες να έχει ανάποδα μηνύματα όλο αυτό το ζήτημα. Δεν ξέρω, πρέπει να τα πούνε οι παλαιοημερολογίτες, οι οποίοι τις άγιες τούτες μέρες δεν τρώνε κουραμπιέ. Γιατί είναι. Και όταν είναι η ώρα τους να φάνε, έχουν κλείσει. Έχουν κλείσει. Αυτό τι πρόβλημα να είσαι παλαιοημερολογίτη, θα βρει μετά το βασιλό. Εντάξει, βασιλόπιτα βρίσκει. Γιατί όλο τον χρόνο. Ναι, όλο τον χρόνο. Γιατί θα κόψουν, ιδίως τώρα που έρχονται και εκλογές.
Θα είναι το, πώς το λένε, ο βασιλοφάκελος θα είναι, ο οποίος θα έχει μέσα φλουρί, χαρτονόμισμα. Θα κόβουνε βασιλόπιτες μέχρι και, τις επόμενες, μέχρι και την επόμενη τετραετία. Α, με αυτή τη λογική. Με αυτή τη λογική. Ε, ναι, ρε, εσύ, φίλε. Θα έρχονται εδώ, σας καλεί στην κοπή τη πίτα, το ένα κοπή τη πίτα, το άλλο. Έχουμε ευρωεκλογές. Έχουμε περιφερειακές, έχουμε δημοτικές και ενδεχομένως έχουμε και βουλευτικές εκλογές. Έχουμε και τις εκλογές των τοπικών για να βγάλουν τους εκπροσώπους τους. Εκεί θα κόψουν πίτες οι άνθρωποι. Ναι, έχουμε και τα πενταμελή, τα δεκαπενταμελή. Τα σχολεία, βεβαίως, την παιδαγωγία. Και εκεί πίτα. Υπηρεσίες, τα ταξί, φίλοι μας πιάτσες. Δύο ωραίες παλιές εποχές. Μέχρι το Μάρτιο πηγαίναμε, μέχρι και τον. Και τώρα, μην νομίζεις, και τώρα θα πάει. Η βασιλόπιτα έχει ακόμα σφιχτεί, βέβαια. Με λίγο παραπάνω συντηρητικούλια δώστε και θα βολέψετε όλο τον κοσμάκι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Χαιρετίζω την καλύτερη παρέα των FM. Καλώς τον λόγο γάμος. Επειδή. Έτσι. Ή όπως λέω ότι κάνεις λόγων επειδή. Λόγων. Πού είναι η αγαπούλα, δεν βγήκε σήμερα, δεν βγήκε. Όχι, όχι. Κάνει παραμονή μάλλον. Ναι. Γιώργο, γεια σου. Το αχαιρετήσω και τον Γιώργο από εδώ. Γεια σας, αγαπητέ. Νομίζω στην καλύτερη παρέα εννοούσατε εμένα και όχι το... μα βεβαίως εσένα. Ο Μπάμπης μας κουράζει να μας ξύπνησε σήμερα, μα αφού με φωνάξαν από μέσα. Μου λέει ξύπνα, ο Μπάμπης έχει εκπομπή. Λέω πάλι, λέω τι γίνεται. Χρονιάρες μέρες. Χρονιάρες μέρες αυτό το παιδί. Λέω τι τον έπιασε τώρα. Λοιπόν, θέλω να δώσω, επειδή η εκπομπή είναι και δίνει και πληροφορίες. Είμαι εξωτερικός ρεπόρτερ. Βεβαίως. Ήδη μαθαίνω μέσα από Άγιο Όρος. Μαθαίνοντας ο Πάφη ότι θα πάει στην Ουρουγουάη, ήδη κλείνει δωμάτιο σε καθολικό μοναστήρι στην Ουρουγουάη εκεί πέρα. Τι παροχές θα έχει όμως εκεί, καφεδάκι είχε στο Άγιο Όρος μας, το είπα αυτό, είναι πάρα πολύ ωραία και μπρίκι. Εσπρεσάκι θα έχει καθολική. Ναι. Καθολική, όχι, καλό φαγητό έχουν εκεί πέρα και να ξέρεις, θα είναι και κοντά εκεί που θα κάνεις εσύ εκπομπή. Θα είναι κοντά το μοναστήρι, να το ξέρεις. Έτσι, το μοναστήρι. Οι καθολικοί δεν έχουν ψωμί όμως. Έχουν εκείνο το παξιμάδι, το στρόγγυλο, ένα χιλιοστό που είναι τώρα. Σαν bake rolls ένα πράγμα. Θα σε βγάλει τη χωριάτη και ο παπάς τώρα, θες να βουτήξεις μέσα. Γιώργο, αυτό σηκώνει συζήτηση μια εκπομπή αυτή την εβδομάδα. Γιατί θα το συζητήσουμε με τον Πάφη αυτό. Θα το κάνουμε. Όσο για την Καλαμάτα μετά τα Χριστούγεννα, Μπάμπη, ναι. Ξέρεις τι βάζουμε μετά, Τάσο Μπουγά κατευθείαν. Ξεκινάει ο Μπουγάς με το που τελειώνει το κομμάτι. Άντες του παράδεισου την πόρτα. Ξεκινάει ο Τάσος ο Μπουγάς κατευθείαν. Μπαίνει για να μην καθυστερώ. Πώς σήμερα είσαι τριωρός. Τριωράκι σήμερα, μέχρι και τις 10 παρεούλα. Χάρηκα πάντως που είχες εκπομπή, ήταν λίγο έκπληξη για μένα, λέω σηκώνομαι πάνω, λέω τι σημαίνει. Ναι. Α, και να δώσω χρόνια πολλά σε όλη την παρέα, βεβαίως, την πρωινή, σε όλους που παίρνουν κάθε πρωί στο λόγο. Έτσι. Επειδή και χαίρομαι πάρα. Έτσι. Πολύ. Και στο, ο φίλος μας ποιος ήταν, ο Δημήτρης από πάνω από τη Βέρεια, πέρι τηλέφωνο προηγουμένως. Όχι, ο Μερκούρης. Είναι μεγάλη παλαιά μορφή της εκπομπής που ξεκινούσε να πούμε να βγαίνει Σάββατο και γυρνούσε μετά από 3 χρόνια στο σπίτι του. Είναι μεγάλο αλάνι. Γουστάρο Μερκούρη έδωσε το καλύτερο κοινωνικό μήνυμα που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή είναι το μόνο που με άγγιξε. Έτσι, δώστε κανένα ψηλό ρε τσίπηδες. Κανονικά. Από όλους που με άγγιξε. Και για να αφιερώσουμε στο τέλος, μάλλον για να ξυπνήσει και ο Δημήτρης από τη Βέρεια, πέτα ένα ντότα πρέσ στο τέλος. Μπας και του δώσεις ένα ανέβασμα, ρε παιδί μου, να πάρει τηλέφωνο. Μήπως μας έβαλε 6 ώρα, δεν μας άκουσε, δεν ήξερε ότι έχουμε 7-10. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, μπορεί να την πατούσα και εγώ, δεν θα πω για τον Δημήτρη. Μπορεί να την έτρωγα και εγώ, ξέρεις, και να μην άκουγα και να πω δεν έχει εκπομπή. Αν και πιστεύω ότι κάπως αλλοιώθηκε η πραγματικότητα χθες, θα έκανε προπαραμονή. Και ένα άλλο που πιστεύω, που το λέω συνέχεια, λοιπόν, ο Πάφη, θα σας πω κάτι αυτή τη στιγμή. Τον είδα σε σταθμό δορυφορικό σουηδικό. Να ξέρεις, βγαίνει από 3 μεριές ο Πάφη. Τώρα που μίλησε σε σένα, είναι live σε τηλεόραση της Σουηδίας αυτή τη στιγμή. Σας προειδοποιώ. Φιλιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ταλεντάρες μας, στους ακροατάρες μας και ενδεχομένως σε όσους παραμείναν στη συχνότητά μας, διότι έχουμε μπει και λίγο σε άλλα παιδί, αλλά είναι σύνομα, είναι αδελφά σωματεία με του Κωστή. Καλημερίζουμε και ελπίζουμε να τους κρατάμε και αυτούς παρεούλα. Λίγο διαφορετική εκπομπούλα μας δηλαδή, δεν θα έχει τόσο αθλητική ενημέρωση. Που έτοιμος ήταν εδώ, τον κρατάω με νύχια και με δόντια για τον Βαβουρά. Να δώσουμε και μήνυμα συμπόνιας και συμπαράστασης στους φίλους μας τους καλαντόπληκτους, οι οποίοι ξυπνάνε χωρίς τη θέλησή τους αυτές τις άγιες ώρες. Αυτό κι αν είναι τώρα ζήτημα. Αυτό φίλε είναι το χειρότερο. Εντάξει, κάνεις την παλαβή ή να ανοίγεις πόρτα τώρα με τις παντόφλες στη δεξί, στο αριστερό πόδι και αντίστροφα τώρα. Και να τα πούμε και να πρέπει να φανείς και καλός. Ναι. Το χειρότερο είναι να σου έρθει κανένας άγνωστος παιδάκι
το στέλνεις και από εκεί που ήρθε, ας πούμε, μέρες που είναι. Αν έρθει συγγενής, κόβεις, ψάχνεις μπλοκ επιταγών, φίλε, να κόψεις. Συγγενής της γειτονιάς και άστε το συγγενής, πάλι το βολεύεις λίγο, το παραμυθιάζεις. Θα στα δώσω μετά που θα βρεθούμε στο τραπέζι και τέτοια. Κανένα της γειτονιάς, ας πούμε, της κυρακούλας απέναντι, ας πούμε, το παιδί. Α, μπορούμε να δώσουμε και ένα μήνυμα, φίλε. Ναι, να δώσεις και τι θα στο διαχειριστή της πολυκατοικίας σου. Που έχει να πάρει κοινό στα μήνες, ναι, να εκμεταλλευτεί τη μέρα σήμερα και να χτυπάει τις πόρτες των ανυποψίας των ενίκων και να λέει για τα κάλαντα, έρθα, ρίξε το ρεύμα. Δώσ' το τώρα εδώ να πούμε κανονικότατα. 2-31-02-87-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για να μας τα πείτε κιόλας και για να μας τα ψάλετε. Ωραίο αστιάκι, δεν το έχει πει και αυτό κανένας. Είσαι μπερμπάντη σήμερα. Καλά, αυτά είναι δουλεμένα στην προπόνηση να πούμε. Είμαστε και λίγο χιουμορίστες εδώ στο λόγο επειδή. Θα λύσουμε όλα τα ζητήματα των ορτών. Δεν είναι βέβαια τα Χριστούγεννα των παλαιών ετών που όλοι ετοιμαζόμασταν για τα ρεβεγιόν. Είχαμε ξεκινήσει, νομίζω, σαν τους παρομολογίτες να τα γιορτάζουμε κανένα δεκαήμερο πριν. Ανάλογα, πότε έβγαζες το σκάφος στο ναυπηγείο για να το στολίσεις. Έτσι γινότανε παλιά. Φέτος και φέτος και κάθε χρόνο τα πράγματα πιο περιορισμένα. Δεν ξέρω καν τι πίστες έχουμε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας για να πάμε να εορτάσουμε. Ή ο κόσμος δεν επιλέγει τα μπουζούκια για να κάνει έτσι παλαιά σκοπής. Θα σε γελάσω, φίλε. Τώρα μετά τη μεταμεταπολίτευση. Δεν ξέρω πώς διασκεδάζει ο Έλληνας. Αναγκάζεται, δεν έχει λεφτά και αναγκάζεται και έρχεται στον Πατμανίδη. Αυτό είναι το κακό. Εκεί μας καταντήσαν στα μπουζούκια των φτωχών. Από με 3 ευρώ την πήρα και δωρεάν είσοδο. Όπως θα κάνουμε με τα ρεβεγιόν αυτή την Τετάρτη στο Ρόβερ. Βεβαίως, βεβαίως. Και θα είστε και από ό,τι μαθαίνω σχεδόν μια πλήρη συνδεκάδα. Σε πλήρη παράταξη θα έρθουν όλοι. Όσο πιο μικρό είναι το stage, η ανομαλία της ορχήστρας είναι ότι όσο πιο μικρό είναι το stage και δεν χωράμε, τότε δηλώνουν όλοι συμμετοχή και πάρουν. Για λόγους διακοσμητικούς είναι καθαρά το πώς θα στηθεί η χοροδία μαζί με την ορχήστρα. Εδώ μη σου πω ότι θα πάρουμε και κανέναν από τον Άρη που θα φύγει. Θα πάρουμε κανένα μαυράκι ή κανένα. Ξέρω, κοίτα, το Μαρτίνες, Αργεντινός και αυτός μια κιθάρα θα την παίζει. Κάτι, τι θα το ξέρει. Τάγκο έχει το γκρουπ. Έχουμε και τάγκο, έχουμε και μιλόγγες, παίζουμε κανονικότατα. Κάποιον και από αυτά τα παιδιά μπορούμε να πάρουμε ή οποιοδήποτε αποχωρήσει στην ομάδα του. Θα είμαστε εμείς εδώ για να το συμπεριλάβουμε. Να πούμε χρόνια πολλά, όχι ονοματικά. Να πούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα έχει γενέθλια και ο Στέφανος Κλάους Αθανασιάδης. Α, χρόνια πολλά στον κολλητή της καρδιάς μας. Που το μνημονεύσαμε κανονικότατα. Ο Κλάους είναι αγαπημένος της εκπομπής. Αυτό δεν μπορούσαμε να πάρουμε να μας ενημερώσει τι γίνεται με τις πίστες στην πόλη. Για τις πίστες στην Αθήνα μπορεί να σας πει ο Λες, όχι για τη Θεσσαλονίκη. Αφού η αραβωνιάρα του νομίζω είναι. Εντάξει, μας διαθέσει τώρα Θεσσαλονίκη να δεις τις οικογένειες. Δεν γίνεται τώρα. Έχεις πεθερά, πεθερό, ρε φίλε. Εδώ είναι τα καλά. Εδώ είναι τα καλά. Οι ποδοσφαιριστές τι ζωάρα κάνουν με τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πέντε μέρες είναι μωρέ. Εσύ τι ζωάρα κάνουν. Μην βλέπεις τον Άρη που τους έκοψαν την άδεια. Δεν την κόψανε. Δεν την παρακαλώ. Α, την πήρανε τελικά την άδεια. Απενθήμερη. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το κακό. Κόψανε τα ταπ. Να είσαι ποδοσφαιριστής. Τα διπορικά. Και να πρέπει να φας αυτές τις πέντε μέρες ό,τι μπορείς, ναι, και να τα χάσεις και εσύ χρόνος. Γιατί η Δευτέρα έχει γύρει τέτοιο ζύγισμα. Έχει, με το που γυρνάνε τους βάζουν και ζύγισμα. Δεν μπορεί, φίλε. Άμα έχει τρέξιμο θα έχει και ζύγισμα. Να γυρίσεις τώρα με την μπάκα από σαμπάνιες και κουραμπιέδες και μελομακάρονα και κουκκινιστά. Θα τα κάνεις όλα σε 2-3 μέρες, φαντάζομαι. Τι να το κάνει και αυτός ο καψερός τώρα. Στον Άρη 5 μέρες, στον Πάκο έχουν 9-10 μέρες. Σόπα. Από την Παρασκευή νομίζω ξεκίνησαν να διεύουν και θα επιστρέψουν τώρα του χρόνου. Εκεί πρωτοχρονιά 31. Επειδή είναι πιο δυνατός ο μεγαλομέτωχος, πληρώνω τις άδειες που είναι με φουλ μεροκάματο. Στον Άρη πρέπει να έρθουν και να δουλέψουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ίσως επειδή η ομάδα είναι πρώτη, υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Για μεταγραφές χριστουγεννιάτικες, ακούγεται κάτι. Όχι, ρε τώρα, σε παρακαλώ, θα κάνεις μεταγραφή τώρα μέσα στα Χριστούγεννα. Κάντα μεταξύ πρωτοχρονιάς φώτων, ξέρω εγώ. Πιο μετά. Μάιο, Ιούνιο και καλή περίοδο. Να ενισχύσει την ομάδα για το πρωτάθλημα. Βέβαια. Τώρα δεν είμαστε για τέτοια πράγματα. Να αφήσουμε όλοι, θα είναι τώρα στα σουβλάκια, στα έτσι, οι τσίκνες, το αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει προβληματισμός, φίλε, στο συμπαθέ σωματείο του. Κεφάλου. Τι, με τις ανανεώσεις των συμβολέων. Πώς το είπες, έτσι το συμπαθές. Τι θες να πω, ρε φίλε. Τρέξε σιρόπι, πετιμέζει. Είμαστε σε άγιες τούτες μέρες και σε ουδέτερο μέσο. Ναι. Με τις ανανεώσεις, ποιες ανανεώσεις. Ακούω κάτι πράγματα, κάτι 900, κάτι μύρια φεύγουν από εδώ και από εκεί. Τα μοιράζουμε. Οι απαιτήσεις είναι τέτοιες. Δεν ξέρω τι θα φύγει. Δεν είναι πάρα πολύ αστείο που βγαίνουν φιλάθροι στα ραδιό. Δώσε ένα χάρτη να δώσει. Αφού έχω τώρα, δεν με νοιάζει. Δώσε ένα χάρτη άμα θέλω από τα κάλαντα όμω να με πει να δεν κρατούσα πάνω μου ψηλά. Έτσι, ανανεώσεις μετά όμως τις εορτές. Τώρα δεν είμαστε για να ασχολούμαστε με τέτοια πράγματα. Στην Ελλάδα είσαι ό,τι ανανεώσεις. Καλημερίζουμε και την φίλη μας την Νικόλ που μας στέλνει τις καλημέρες της και δηλώνει και αυτή παρουσία. Έρχεται χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα. Καλώς το δεχτήκαμε, λέει, και τον Λευτέρη.
είναι, σου λέω, το τέμ της εκπομπής είναι. Κοίτα να δεις, τι μαθαίνουμε σήμερα. Γι' αυτό σε ξύπνησα. Ξύπνησε το Γιώργο σήμερα να έρθει να κάνουμε εκπομπούλα μαζί. Ρώτα. Για να ακούσει και την εκπομπή για πρώτη φορά στη ζωή του. Μισή αλήθεια λες. Ναι, ναι. Γιατί έχω ακούσει τη μισή. Ναι, κερδίζουμε και χρωματικότητα όμως έτσι. Ας σε πάρουν τηλέφωνο. Πού είσαι ρε Μαλή, είσαι στο μαγαζί. Ακούω λόγο επειδή να το πείτε και στη Focus. 8:30 κυρίες και κύριοι. Μα, τι ώρα ζωάρα κάνει ο Κωστής. Όλο κάτι μεγάλα διαλύματα έχει, κάτι διαφημισάρες. Μπαίνει, βγαίνει, τελείωσε. Αυτό είναι. Έχουμε διαφήμιση. Ρε κατευθείαν διαλυματάκι. Πότε είπαμε δύο χαζομαρούλες. Είπαμε ήρθε 8:30. Καλά, μόνο δύο δεν ήταν. Ένα τα λέμε τώρα. λέμε και τις αλήθειες. Μόνο χαζομάρες. Λοιπόν, διαφημιστική ανάπαυλα. Τι να κάνουμε. Και θα επιστρέψουμε πάλι με φλέγοντα ζητήματα της εποχής και χριστουγεννιάτικες αναλύσεις, αλλά και όχι μόνο. Και αθλητικές, άμα θέλετε. Ας πούμε τι είδαμε να πούμε. Είδες κανένα μάζο, ψυχαμινή. Είδα τον μπάσκετ, αλλά. Είδες τον μπάσκετ. Δεν είδα τίποτα, φίλε, όλα καλά. Εσύ από το χολάργο πήγες και έχασες. Τι να κάνουμε. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Πρέπει να δώσει ευκαιρίες στον Κόλκα να βγαίνει με φανέλες. Ξέρεις, το παρατσούκλι του Κόλκα το παλιό, στα οπαδικά τα χρόνια ήταν χολαργός. Γιατί? Έχει μείνει πολλά χρόνια στο χολαργό όταν μετακόμισε από τη Σταυρούπολη. Ω, Γιαννίτσα, ρε. Είχε πάει στην Αθήνα, έμενε για πολλά χρόνια. Τότε δεν υπήρχε ομάδα, ρε φίλε, στο χολαργό. Βρήκε φανέλα χολαργός τώρα με διαφήμιση 3-bit από πάνω και την ανέρτηση. Τη διαφήμιση τη θέλω, άμα γίνεται, να την εκμεταλλευτούμε. Ναι, κανονικότατα. Όχι, είχε παίξει και μπάλα. Και από αυτού που λένε έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Για παίξει, ξέρω εγώ στα. Τι είναι από αυτού, όλοι έτσι είναι. Σωστό κι αυτό. Μέχρι και εγώ. Από αυτού που λένε δεν έχω ιδέα, φίλε. Μέχρι και εγώ έχω παίξει μπάλα και ξέρω. Πού έχει παίξει, σου πούτε. Στην Ομόνια Σταυρούπολη, ναι. Έκλεισα την καριέρα μου στα 12. Στα 11-12 εκεί. Παλέμαχο ήσουν. Γεροντάρα. Εσύ που έχει παίξει μπάλα, έχει παίξει. Στον Άγιο Γιώργη, φίλε. Νέα Κρίνη. Α. Μέχρι ποια ηλικία. Μέχρι τα 13. Μετά μα κέρδισε τον μπάσκετ, η καλαθόσφαιρα. Μετά αρχίσαμε τα ηλεκτρονικά. Τα βλυβλίκια μα κέρδισε. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Έλα, καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά πολλά. Χριστούγεννα, γείτονα. Α, πού είσαι, αγόρι μου, τι γίνεται. Τριβάνησες είμαι. Καλά είσαι. Καλά, ρε Μπάμπηση. Σήμερα σας καλά έπαιξες και στην Ομόνια, ρε, με τον Κυριακού, με τον Παπαδόπουλο, τον Θωμά. Αχ, το Κυριακού κάτι μου λέει. Ναι, τότε δεκαετία του 80, τέλη, αρχές δεκαετίας του 90 εκεί πέρα. Ναι, στα Τσικό. Ναι. Ο Παπαδόπουλος ο Θωμάς είναι ανεψιός μου. Δεν θα με θυμάται κανείς. Ήμουνα στον πάγκο, βαθύ πάγκο, σαν το Πασόκ. Μήπως κουβαλούσε φαρμακείο. Φαρμακείο, μπάλες, νερά, τα πάντα. Δεν είχε ποδοσφαιρικά. Με παπούτσια στράικ ήταν τότε. Φούσκολε στην αερόσφαιρα. Α, χρόνια πολλά και σ' άλλο του παλικάρι εκεί πέρα. Γιώργο, χρόνια πολλά στο παλικάρι να πούμε. Ναι, τώρα σας θυμήθηκα. Αφού θες να περνάει η ώρα, σου είπε ο Κωστής να βάλεις και τη γιαγιά, 20 λεπτά είναι. Πού είναι η γιαγιά. Τα μπλιμπλίκια σου. Δεν με αφήσανε τίποτα, δεν πειράζει. Καλά, δείξανε. Δεν με δείξαν τίποτα, τα αφήσανε εδώ γύρω. Πω, δεν είναι σωστά πράγματα. Δεν πειράζει. Θα έχετε μένα το νεαρό. Και εσύ. Καλά να περάσετε και πάνω απ' όλα υγεία και τύχη. Έτσι, να είσαι καλά. Φιλιά, τσάου. Και τύχη, παιδί, γιατί είμαστε και λίγο κουμπαρτζίδες τώρα. Την Πέμπτη είπες εκεί, Τζόκερ, τώρα ξανά. Την Πέμπτη, Τζόκερ, ξανά. Δεχόμαστε και άλλες ευχές για τύχη. Ναι, γιατί. Καλά και καλά ψηλό να το έχουμε καλό, είναι που λένε όλη η υγεία πάνω απ' όλα. Ας πούμε, και τέτοια, αν και έχει και Box Day, φίλε. Boxing Day. Αύριο είναι ή σήμερα είναι η Premier League. Νομίζω αύριο και μεθαύριο είναι. Η Boxing Day μήπως είναι 26. Να πάρουμε τηλέφωνο σε κανέναν σταθμό να ρωτήσουμε. Γεια σας, από τη δουλειά παίρνω. Ναι, στον επόμενο, ποια δουλειά? Από το Λίμπερο, ένα αθλητικό ραδιόφωνο. Είναι μια πληροφορία. Να μάθουμε πότε είναι η Boxing Day. Boxing Day είναι η δεύτερη μέρα πάντα. Άρα 26. 26. Να φάμε και λίγο γαλοπούλα και μετά. Άρα να μην κρινιάζουμε εμείς που έχουμε 5 μέρες άδεια οι ποδοσφαιριστές μας. Είναι και χειρότερα. Βέβαια, αυτή εκεί τώρα χριστουγεννιάτικα μέσα, φαντάζομαι. Αν και χειρότεροι είναι οι μουσουλμάνοι που έχουμε στις ομάδες μας, φίλε. Οι οποίοι δεν. Το Ραμαζάνι μπάλα κανονικά. Όταν οι άλλοι γιορτάζουν. Και ακούνε και κράξιμο από ναι, πάνω. Ναι, τι ρε, εσύ τώρα βρήκες να έχεις το Ραμαζάνι. Ναι, όλη μέρα με φύκια και τέτοια τρώω. Βρία και λιχίνες. Να, σου λέει όχι, θα παίξεις μπαλίτσα. Τέλος πάντων, όμως το εκμεταλλεύονται. Όπως λένε και πολλοί, ας πούμε, εσείς οι άθεοι που δεν πιστεύετε στο Χριστό. Γιατί κάνετε Χριστούγεννα και Πάσχα μια χαρά. Δεν έχω να πω κάτι. Λέμε, με έχεις βάλει στην γωνία τώρα. Στην γωνία και σοβαρά να πούμε το μανουάλι. Νιώθω ένοχος. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα. Ξεπεράσαμε λίγο τις 8:30 και θα επιστρέψουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Και τι θα ήταν Χριστούγεννα χωρίς το Last Christmas, βεβαίως. Από την εθνική μας τραγουδίστρια. Η Μασα εδώ έχει βγάλει ολόκληρο CD με χριστουγεννιάτικα η Εφηθόδη. Αυτή είναι ένα ιδιαίτερο remix. Δεν ευθυνόμαστε για τα προβατάκια που παίζουν από πίσω. Είναι από την Καλαμάτα, να πούμε.
Έχει και άλλα, έχει το μικρό τυμπανιστή. Έχει πολλά μέσα. Μπορεί να μεταδώσουμε και κάτι άλλο στην. Η Εφηθόδη έχει μικρό τυμπανιστή. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κάτσε, εδώ έχουμε θέμα. Ναι, ναι. Γιατί ο Χρήστος Αντικάη τι θα κάνει, δηλαδή, άμα τραγουδάει η Εφηθόδη και μικρό τυμπανιστή. Του έχουν πάρει τη δουλειά, γι' αυτό σου λέει ο Πέτρος Γαϊτάνος. Πού να μπαίνω τώρα σε ξένα χωράφια τα Χριστούγεννα, όλοι προσπαθούν να. Να κλέψουν. Ενώ Πάσχα έχει άντερο, κύριε, να τραγουδήσει. Τίποτα, σε παίρνει. Έχει πλην άντερο να τραγουδήσει. Μόνο εμείς και ο Πέτρος Γαϊτάνος. Εμείς που παίζουμε κάθε Μεγάλη Τετάρτη στο Rover, γιατί δεν παίζει κανένας άλλος εκείνη τις μέρες, απέσαι φωτιά μας κάψει. Όχι, και εσύ κατανοητικά. Κατανοητικό, κατανοητικό, βεβαίως, βεβαίως. 2-31-0-287-3 οκτάρια. Τηλέφωνο επικοινωνίας. Με την εκπομπούλα Last Christmas I gave you my heart. Από τη φωνούλα της Εφης Θεόδης. Απευθείας από τη Φάτνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα από Αριδαία. Καλώστονα, καλώστονα. Τι κάνουμε. Είμαστε... Καλά είμαστε. Πάρα... Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Συγγνώμη γι' αυτό. Το Μπάμπη το ξέρω, ο κύριος πώς λέγεται. Γιώργος Βαβούρας. Ο Γιώργος, καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και συγγνώμη ξανά. Είναι φίλος εκλεκτός stand-up comedian. Να τον ψάξετε να τον δείτε σε παραστάσεις. Ωραία. Ναι. Πάμε πολύ νωρίς σε βάζουνε ρε φίλε, 6-8. Κάποιος... Εγώ 8 η ώρα ξυπνάω να πάω στη δουλειά. Mm-hmm. Και τώρα έκανα ζάπινγκ στα ραδιόφωνα. Λέω με τις γιορτές λείπουν όλοι, τι πέτυχα. Ακούω ρε φίλε. Ποιο θα χώσουμε. Ακούω κονσέρβα να πούμε τις εκπομπές με Φωτιάδη. Εντάξει. Όποτε έρχεται, παίρνω ενημέρωση. Ναι. Είμαστε και φίλοι στο Facebook. Με το Φωτιάδη. Λέγομαι. Ω, με σένα. Ο Φωτιάδης δεν δέχεται κανένα. Έτσι. Φίλε. Ποιος είσαι στο Facebook. Βαγγέλη, θα σου στείλω μετά. Στείλε. Ναι, έτσι. Είναι ωραία. Η εθνική αειδός, η Εφηθόδη και ο εθνικός γαμπρός ο Φωτιάδης. Καλά. Λοιπόν, καταρχήν η Εφηθόδη, παιδιά, μιλάει, τραγουδάει τα αγγλικά με τέτοια προφορά όπως τα μιλάει ο μέσος Έλληνας. Έτσι, οπότε δεν χρειάζεται να την κοροϊδεύουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Είναι σαν να το τραγουδάω. Στην ψυχή του Έλληνα μιλάει η Εφη. Σαν τον Τσίπρα, σαν τον Πεθουλάκη, τέτοια. Σαν εμένα. Μπράβο. Γιατί ο Τσίπρας καλύτερα τα λέει, αν είναι δυνατό. Έτσι, σωστό, σωστό. Όχι, έχει δώσει έτσι έναν τόνο βουκολικό ο οποίο μα αρέσει. Είναι μεγαλύτερη η θέση ευθύνη που έχει η Εφηθόδη, βέβαια. Γιατί μιλάει απευθεία στην ψυχή μα από ότι ο κύριο Τσίπρα. Τα λέμε κι αυτά. Βουκολικό. Λοιπόν, ο Φωτιάδη, τι παλικάρι να σκορφεί. Τεράστιο. Προχτέ ήρθε. Λέει από το Τριάδι μέχρι τη Θέρμη με τα πόδια και έκανα εκεί τους υπολογισμούς με τις ώρες 4,5 ώρα τα ξημερώματα. Ρε φίλε, θα τον φάνε τα σκυλιά αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τη γλιτώνει. Εδώ έχει κάνει, μας είχε πει παλιότερα μια ιστορία ότι είχε κάνει από το σταθμό μέχρι το Τριάδι όταν είχε γυρίσει έχοντας ερωτική απογοήτευση, πήγε με τα πόδια. Χρειαζόταν κάποια ώρα περπάτημα να το σκεφτεί. Από τον ΟΣΕ. Από τον ΟΣΕ μέχρι το 34,5 ώρες. Από τον ΟΣΕ. Από το... Γιατί... Αν ήταν από τα ΚΤΕΛ θα ήθελε εντάξει. Α, όχι. Από τον ΟΣΕ καλά είναι. Τι να σου πω. Ήθελε το χρόνο να το επεξεργαστεί μάλλον. Έτσι. Τι λέει εκεί η εξωτική Αριδαία. Βουλιάζει από κόσμο που ήρθε να κάνει σπα. Τίποτα δεν έχει. Αριδαία, εντάξει, τώρα οι φοιτητές ήρθανε μόνο. Φοιτητή έχει στην Αριδαία. Α, ήρθανε πάνω. Ναι, για τις γιορτές, τα δικά μας τα παιδιά. Ναι. Ήλιο έχουμε, τώρα έχει παγωνιά βέβαια. Μάλιστα. Έχει πέσει και λίγο πάχνη. Πάω να κάνω κάτι εξετάσεις αίματος. Καλές εξετάσεις, εντάξει. Καλά αποτελέσματα. Καλά αποτελέσματα. Βρήκες και σήμερα, ρε παιδί. Είναι τώρα μέρα για. Μην τα κάνω μετά τις γιορτές, τώρα πριν να πλακωθούμε. Σαν τα τέλη κυκλοφορίας. Πας, εγώ πιστεύω ότι πάει για επιβεβαίωση. Ξέρει ότι είναι καλά. Ναι, έτσι, για να μπορώ να ανοιχθώ. Σωστός. Πρέπει να γίνουν. Και χαιρετίσματα στο φούρναρι, το Δημητράκη του Σταυρούπολη. Βεβαίως, μας ακούει. Μας ακούει σίγουρα, έτσι, με τα λαμπόγελα και με αυτά. Τα φιλιά μας. Δηλαδή. Υγεία. Τσάου. Ωραίος. Σου λέει θα κάνω τις εξετάσεις μου. Είναι σωστή η κίνηση αυτή. Μα δεν πρέπει να περάσει εργομετρικά. Πώς θα κυκλοφορήσει το 2019. Άμα δεν έχεις τη σήμανση πάνω, τι είσαι εντάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Ναι, κύριε Παπή. Καλημέρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την κυρία Κατερίνα. Ποια από όλες τις κυρίες Κατερίνες. Μια είναι η κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, νομίζω μας ακούει αυτή τη στιγμή, οπότε να παρέμβει τώρα και να πάρει τηλέφωνο. Στην Κύπρο. Να πάρει να κάνει μια, στην να Κύπρο. Μια έρευνα. Ναι. Να μας μπει καλά ο χρόνος. Έτσι. Γιατί πρέπει να. Γιατί χάλια η εκπομπή δεν ακούγεται, βαρέθηκα κιόλας και τέτοια. Ναι, και ο κ. Αποστόλης, άμα έχει κάποια έρευνα να βοηθήσει. Έρευνες. Θα δώσουμε και χριστουγεννιάτικες έρευνες και ειδήσεις πάνω απ' όλα. Γιατί είμαστε εκπομπή. Χρειάζεται μια έρευνα, οπωσδήποτε, κύριε Πάπη. Ρεπόρτερ, φιλιά, τσάω.
χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Φίλοι για πάντα είναι αυτοί, τους θυμάσαι? Εννοείται, φίλε, πάνω στο πούλμαν που τραγουδούσαν. Φίλοι για πάντα, εγώ και εσύ. Το οποίο δεν κατάλαβα, αυτό το κομμάτι είναι χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Αλλά το παίζουν σε όλους τους παιδότοπους όταν τα παιδάκια κάνουν. Είναι γιο... χορευτικό γι' αυτό. Επειδή λέει χρόνια πολλά. Αλλά πού να βάλεις και τα άλλα που έλεγε ο Λορέντζο τότε. Όταν έβλεπε τον Παναθηναϊκό. Ναι, τι λες τώρα, το ιστορικό. Ναι, το τι λες τώρα. Μα είχαν βγάλει και σύνθημα οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Βρε Λορέντζο, τι λες τώρα. Που θα παίζετε. Και για σένα υπάρχει, φίλε. 10 η ώρα. Που θα παίζει ω 4 η ώρα για σένα. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο αυτό. 2-31-0-287-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνία με την εκπομπούλα μα FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνετια και εκεί βρισκόμαστε και συνδιαλεγόμαστε. Βέβαια, μια και λέγαμε για τύχες και τέτοια, γιατί είναι και οι μέρες που. Την κυνηγάς λίγο. Την κυνηγάς. Πάλι και αυτό. Περιμένεις δηλαδή την πρωτοχρονιά και τα Χριστούγεννα να παίξεις το κουμάρι σου. Δεν είναι για το κουμάρι. Για νομίζω ότι αυτές είναι οι μέρες οι επίσημες του Λαχείου. Και Λαχείο, να το πρωτοχρονιάτικο, αλλά και μια χαρά και στα καζίνα η Ελλάδα να στενάζει και παντού. Δεν μου λες, αυτό το τρεις στους τέσσερις κερδίζουν, το έχεις βιώσει ποτέ? Είμαι πάντα ο ένας. Είμαι πάντα ο ένας στους τέσσερις. Πώς γίνεται αυτό? Είμαστε δύο τώρα εδώ, οι οποίοι δεν έχουμε κερδίσει. Άρα ο μισός στους δύο. να βρεθεί ο ένας από τους τέσσερις, έστω να έρθει στην εκπομπούλα μας. Πάντως ένας κυμπάρης, δεν ξέρω αν το είδες αυτός, νομίζω το είδανε όλοι. Ένας κυμπάρης ληστής. Πήγε χρονιάρες μέρες σε ένα κατάστημα του ΟΠΑΠ να ληστέψει. Υπάρχει και βιντεάκι σχετικό με ολόκληρη στιχομηθεία. Το είδες? Με στιχομηθεία. Με στιχομηθεία. Δεν το έχεις δει αυτό? Δεν το έχω δει, όχι. Κορυφαίο. Πήγε ρε παιδί μου σε ένα κατάστημα του ΟΠΑΠ. Ο ληστής αυτός έβγαλε βαχαίρι. Ήταν μια κυρία εκεί πέρα, έντρομη. Δηλαδή, εντάξει, okay, δεν είναι να τα δει ακόμα δυσόλα, αλλά έχει μια ηλαρότητα όλο το σκηνικό. Γιατί της είπε, βγάλε τα λεφτά αυτό και τέτοια της εισπράξης. Άλλη η γυναίκα, ναι, παλικάρι μου, πάρε εδώ τι θέλεις, ας πούμε, να ησυχάσουμε, να μην έχουμε και άλλα ντράβαλα. Και εκεί που έχει πάρει τις εισπράξεις του ταμπίου, τη βάζει να παίξει ένα στοίχημα 350 ευρώ. Τι λέει, πάτα και λίγο, λέει εδώ πέρα. Πρέπει να ήταν και κάποιο ψηλό virtual, δεν την είπε ρε παιδί μου, παίξε Στρούσμπερι, Northampton και. Στο virtual έπαιξε. Ναι, και Ντάγκαστερ, και την έβαλε να παίξει ένα στοίχημα 350 ευρώ. Η γυναίκα έψαχνε, παλικάρι μου, δεν το ξέρω αυτό και τέτοια, και τη εξηγούσε αυτό. Θα πατήσει αυτά τα κουμπιά. Δηλαδή κάθεσε και ένα δεκάλεπτο να περιμένει το virtual. Ναι, ναι, και κάτσε και το είδε και τέτοια. Ενώ κάνει τη ληστεία, κάτσε κανένα δεκάλεπτο, α πούμε, για να μπει το στοίχημα μέσα. Να το παίξει τα 300 ευρώ. Αλλά, ζουν ανάμεσά μας. Ναι, αλλά γιατί 350 ευρώ? Δεν κατάλαβα. Αφού είχε λεφτά εκείνη την ώρα. Φαντάζεσαι να έπαιζε από τα δικά του και να λέει. Τυχερά του ήταν. Έτσι, και να λέγε πτούσου, ρε, δεν μου κάτσε πάλι, πάρ' τα πίσω και τέτοια. Λίγο να καθόταν. Συγγνώμη για την τηλεπορία, απλά δεν είχα τα 350, το είδα στο όνειρο. Έτσι, άρα ίσως να είναι και ένα σύγχρονο αντικλεπτικό σύστημα αυτό προς τους πράκτορες του ΟΠΑΠ, οι οποίοι μπορεί να βιώσουν μια τέτοια άσχημη κατάσταση, να λένε στους ληστές όταν μπαίνουν μέσα και λένε τα λεφτά και να τους λένε, παιδιά, θα σας βάλω και ένα στοιχηματάκι. Όπα, θέλω να έχει ταμπέλα πάνω. Πώς λέει το σύστημα, παρακολουθείτε. Λέει το κατάστημα έχει virtual. Virtual και να σου βάλω να παίξει ένα κίνο. 10 κληρώσεις. 10 νούμερα. Άμα το βάζει να παίξει κίνο, ρε φίλο, όλη τη μέρα εκεί θα είναι. 5 λεπτά να πούμε, τώρα περιμένουμε. Θα έρθουν από το συλλάβο και θα λένε μισό τώρα θα βγουν τα εννιάρια. Τώρα θα βγουν τα εννιάρια. Το έχω. Κανονικότατα, κυμπάρι, ωραίο. Βέβαια δεν έπαιξε ομάδες για να μας δώσει και κανένα προγνωστικό. Εγώ πιστεύω ότι τόσο άρρωστοι που είμαστε, βλέποντας αυτό το βιντεάκι, θα πέσαμε τις ομάδες που είχε διαλέξει ο ληστής. Ναι, κάποια στιγμή θα κάτσει και άμα το παιδί είναι μέσα. Το παίξει, να του δώσει και ένα κομμάτι. Να παίξει κανένα διαρκές, ας πούμε, στοίχημα. Βάλε πρωταθλήτρια Euro. Ξέρω εγώ. Την Σκωτία, ξέρω εγώ κάτι τη. Μάλτα. Τη Μάλτα. Θα έχει και πολύ καλή απόδοση κανονικότητα. Πιστεύω οι περισσότεροι θα το έχουν. Ακού να βάλουμε λίγο και το. Αξίζει να βάλουμε λίγο το ηχητικό. Να δει τι. Είχαμε σε ένα πρακτορείο του ΟΠΑΠ στην Κυψέλη. Ο δράστης μπήκε στο κατάστημα. Στο Τζίπρα, εκεί που πήγε και βόλτα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγκομμένος. Ναι, φυλάσσεται πολύ καλά η περιοχή όπως αντιλαμβανόμαστε. Του και στο στοίχημα. Να δείτε τα αποκαλυπτικά. Φαντάζεσαι να ήταν εκείνο ο κλασικό ο παππού από την φάρσα σε προποτζίδικο. Μπορμπάμπο η Κάντα. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Ληστεία, λέει, το ταμείο σου τώρα, βάλτα όλα μέσα, όλα λέει, όλα και τα άλλα όλα. Κι όμως δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Δεν έμεινε. Ο κουκουλοφόρος οπλισμένος με μαχαίρι, αρπάζοντας τις εισπράξεις, ζήτησε από την έντρομη υπάλληλο να παίξει και ένα στοίχημα.
Παίξε μου λέει 350 ευρώ δελτίο. Παίξε μου είπε. Ναι, μπορεί να το έχει τίποτα αποθυμένο. Αλλιώς λέει σε έφαγα. Έτσι απειλεί την υπάλληλο. Τι να κάνω, τι να κάνω, του λέει. Η γυναίκα λέει βάλε στο μηχάνημα. Πώς το κάνουμε, το ρωτάει. 350 ευρώ λέει να παίξει το μηχάνημα του ΟΠΑΠ τώρα. Και πάλι δεν ξέρει, αλλά την καθοδηγεί. Ρε, μήπως είχε ξαναπάει στο κατάστημα και δεν ήξερε η γυναίκα. Να πάμε το μαχαίρι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι. Όμως ο ληστής βιάζεται και μπορεί να επιλέξει εκείνος τα νούμερα που θέλει. Α, επιλέγει αυτή. Παίρνει ένα στυλό, συμπληρώνει το δελτίο και φεύγει από το πρακτορείο ζητώντας συγγνώμη. Ζητάει και συγγνώμη. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Για την ταλαιπωρία, αυτό για τις ομάδες. Το επέλεξε μάλλον η καταστηματάρχησα ομάδες του συγκεκριμένου του επίδοξου ληστή. Δεν ξέρω αν κέρδισε. Το μεταξύ αυτά δεν είναι κιόλας. Πώς το λένε. Είναι λίγο τραβηγμένο, ρε παιδί μου. Λες. Λίγο, λίγο. Όπα, μ' αρέσει. Ήρθε σαν δυτικό ραδιόφωνο για να καταγγείλει ότι είναι στημένα. Ότι είναι στημένα. Έλα, βρε τώρα, βρε σιγά. Δηλαδή, τι μπορεί να είναι τραβηγμένο. Ότι... τώρα να πας με το μαχαίρι να ζητήσει να σε παίξει ένα στοίχημα, υπάρχουν και πιο ευγενικοί τρόποι. Σωστό. Είναι σαν την άλλη, την κλασική την ιστορία που είχε δείξει ο Λαζόπουλος που λέει η άλλη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έρχεται και με λέει ληστεία και το λέω πλάκα με κάνει. Ή να πήγαινε αυτό και την έλεγε παίξε, α πούμε. Τι να σου πω. ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Πλάκα με κάνει. Κυψέλη και όλα, τρεφίλη. Κανονικότατα. Καλά Χριστούγεννα, παιδιά, και ευτυχισμένα. Να έχετε και τύχη. Να παίξετε και τις ματσάρες σας. Boxing Day τελικά είναι στις 26. Το λύσαμε αυτό. Το λύσαμε αυτό το πρόβλημα. Το λύσαμε αυτό. Ταλαιπωρούσε χιλιάδες Ελλήνων. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Πας στο χωριό. Δεν έχεις τι να κάνεις. Μια χαρά κάθεται να δεις και το ματσάκι να χωνέψεις τώρα εκεί στις 5 ώρα. Είναι η καταλληλότερη ώρα για μπαλίτσα για να σε πάρει και αργά έτσι νοχελικά και όμορφα ο ύπνος. Ανάλογα τώρα, δεν θα βλέπεις ελληνικό πρωτάθλημα σε πάρει ύπνος. Θα βλέπεις Αγγλία, οπότε λίγο δύσκολα σε παίρνει. Τότε να βάλουμε καμιά βιντεοκασέτα με παλιά όμορφα παιχνίδια εδώ της ελληνικής επικράτειας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Βαγγέλη. Ναι, είσαι ενιστιτουτικός, εντάξει. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι που μας στέλνει και τα inbox για να δώσει το παρόν. Α, ο προηγούμενος. Προηγούμενος, τους χαιρετίζουμε. Ξέρεις τι, μας παίρνουν τηλέφωνα, τους χαιρετίζουμε και στα inbox για να φανεί ότι έχουμε κίνηση εδώ. Θα πέσει κανένα μισάρο, το βλέπω να περνά και από εδώ. Να φτιάξετε και άλλα προφίλ, να μας στέλνετε και από άλλα προφίλ, να αναφέρετε ότι έχουμε κίνηση εδώ στον σταθμό μας. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας, με τον Λίμπερο 107,4 εδώ τον Χριστουγεννιάτικο παραμονή. Δεν έχει έρθει ούτε ένα παιδάκι να μας πει τα καλαντά. Ευτυχώς να λες. Νομίζω ότι του τρομάζει η ναυτιμπορική κάτω. Βλέπουν τις αξίες του χρηματιστήριου και λέει άσε, δεν είμαστε για επενδύσεις. Εδώ θα είναι χρεοκοπημένοι κανονικότατα, γιατί είναι το κτίριο γεμάτο τράπεζες. Σου λέει θα μας τα πάρουν κιόλας. Θα μας πούνε έχω ένα πολύ καλό fund να επενδύσεις τις οικονομίες σου. Θυμάσαι μια εποχή που κάποτε αυτές τις μέρες έπαιζε διαφημίσεις για τα ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Αβέρτα. Ναι, ναι, πολύ παλιά λες. Χαθήκανα. Εννοείται πολύ παλιά τώρα δεν υπάρχουν ούτε τα ομάλογα. Ούτε το ελληνικό δημόσιο υπάρχει εδώ που τα λέμε. Ναι, θυμάμαι και πολλές. Εντάξει, και χριστουγεννοδάνεια, διακοποδάνεια για να πάμε να περάσουμε ας πούμε, στην Ευρώπη τις γιορτές. Κάποτε ο φίλος θα μπορούσε να πάει Ουρουγουάη με ένα διακοποδάνιο. Ναι, τώρα με την πλέμπα να πας πού. Αράχοβα. Καϊμάκ Τσαλάν. Έλα το. Έλα βρε τώρα που θα πάμε εκεί πέρα, ας πούμε. Πάει κάθε καρδιά σκαρίδι τώρα στα. Πάντως ξέρεις γιατί συμβαίνουν αυτά και θέλω να το καταγγείλω. Να το καταγγείλεις στην εκπομπή καταγγελιών. Μέσω του δικαιώματος που μου δίνεις. Ναι, ναι. Γι' αυτό ο άνθρωπος καταφεύγει στην Αράχοβα και στο Καϊμάκ Τσαλάν γιατί δεν έχει το χωριό του. Ή αστεί σαν και εμένα. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις χωριό. Δεν έχω χωριό. Γι' αυτό σε άριζε. Για να τα γυρίσω. Για να τα γυρίσω όλα. Να διαλέξω. Κατάλαβες. Το χωριό που μου ταιριάζει. Ενώ εσείς οι υπόλοιποι έχετε το χωριό σας, πηγαίνετε στα Χριστούγεννα να βλέπετε τους παλιούς φίλους. Εσύ τώρα μέσα στην πόλη. Είναι τι να κάνεις, να μην πας μια Αράχοβα. Ναι, τώρα τι Instagram να σηκώσεις από την πόλη. Σήμερα όλοι θα έχουν τσίκνα, σουβλάκια, αυτά και τέτοια διαφοροποίηση. Εσύ πρέπει να πας στην Ελβετία τώρα στο σαλέ, να βγάλεις φωτογραφία την πίστα. Κάτι. Κάπως να νιώσεις και εσύ λίγο κομμάτι. Ναι, κομμάτι αυτής της εορτής. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Ο Άρης θα βγάλει κάτι ομόλογα. Ναι. Μιλάμε χωρίς ρήτρα κανονικά. Είναι πολύ καλή επένδυση. Για... Δεν είναι σαν του Βενιζέλου αυτά. Ο Βενιζέλος τι ομόλογα είχε? Αυτά που τα κούρευε μια χαρά. Α, μάλιστα. Που έκλαψε πολύ Κοσμάκης. Πάντως Μπάμπη, ναι. Δεν ξέρω, με τον Αριανό που κουβάλησες εκεί τον πανελίστα, έχει πιάσει και 9 η ώρα, έχει γίνει μεσημεριανάδικο κανονικά. Θα τα πούμε τώρα, εδώ θα βγάλουμε και τάπλετα στη φόρα. Θα μας πάρει και κουάτρια για καταγγελία, για να μας πει για την πεθερά της. Αν δεν φοράει λαμέ παντελόνι, έχει σίγουρα μπλουζάκι με γιακά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τον βρήκες, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Αυτό πάντως με τα ομόλογα που είπατε, αγαπητέ φίλε, για το μπάσκετ του Άρη, θα είχε ένα ενδιαφέρον επιχειρηματικό. Ναι.
Σε χρυσό να αγοράζεις. Σε χρυσό. Ναι, γιατί έτσι είναι. Έγινε, σε φιλούμε. Τα λέμε. Τσάου, τσάου. Αν αρχίσεις έτσι, θα σ' ακούω και από τα Γρεβενά σε λίγο, ε. Ω, πηγαίνεις προς τα εκεί. Αν τελειώσω κάποια στιγμή τη δουλειά που πιστεύω σε καμιά ωρίτσα. Θα μας ακούσει. Εμείς θα συνεχίσουμε. Γιατί... Διώχνουμε κόσμο σιγά σιγά από την πόλη. Από την πόλη, κανονικά. Μπράβο. Γιατί νομίζω μας ακούνε μέχρι εκεί τον Πολύμηλο, φτάνει το σήμα του Λίμπερο. Και λίγο πιο πριν. Μετά δεν μας ακούει κανένας. Θα χαιρετήσω και αυτήν την τύπησα στα Διόδια. Ναι, γιατί στην πρωτοχρονιά δεν πρόκειται να περάσω από εκεί. Αυτή που είναι δεξιά στα Διόδια, λες. Ναι, πάντα. Η Χαλάστρα και τα Μάλγαρα θα ζήσουν μεγάλες στιγμές. Έτσι. Από πρώτη του έτους 3 ευρώ. Α, ναι. Αυτό το ξέραμε. Ωχ, ναι. Ωραία. Σε καλή μεριά. Ναι, ήταν ένα 20, ήταν το πιο φτηνό. Ήταν λαϊκό. Ήταν ένα 20, αλλά επειδή θα το δώσουν, θέλουν να το παντρέψουν με πρίκα. Γιατί, φίλε, δεν πληρώνω. Έτσι, ήταν Διόδια λαϊκής βάσης. Κανονικά. Ναι, ναι, τώρα θα τα αποφεύγουμε και αυτά. Μάλιστα. Η Χαλάστρα μιλάμε μεγάλες στιγμές. Οχ, τι έχει εκείνο, από εκείνο το δρόμο, τον έχουμε κάνει καλά. Κάτσε να ανοίξουμε τα άλλα τα Διόδια εκεί στην Εγνατία, πάνω από τα Διαβατά. Να δεις εκεί, Γλέντι. Και εκεί έρχονται, ερχόμαστε. Καλή χρονιά. Δυτικούς, για χαρά. Ωραίες, έτσι, χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες. Αυτό με τα Διόδια πάντως είναι καλή ιστορία, φίλε. Δηλαδή. Που όλες οι κοπέλες που είναι για νύφες είναι δεξιά, τέρμα δεξιά. Δεξιά, σε... ναι. Πάντα. Τι μας κρύβουν, είναι μια συνωμοσία την οποία την έχουμε επιβεβαιώσει και εμείς, ας πούμε. Γιατί μας την έχει διηγηθεί ένας άνθρωπος έμπειρος στο Διόδιο, ο φιλόσοφος Ζαφύρης, ο οποίος μας λέει: αν θα πας πάντα από δεξιά στα Διόδια, δεν πάνε και τα πιο μεγάλα. Τα πιο μεγάλα είναι εκεί στο σχηματάρι, αν δεν κάνω λάθος. Πώς τα ζηλεύω που είναι περισσότερα. Και τρελαίνομαι κιόλας αυτό. Ξέρεις ποια είναι η αδικία όμως. Ναι, ότι εμείς... δεξιά συνήθως πηγαίνουν οι φορτηγατζίδες. Γι' αυτό, για να τους καλμάρουν. Για να τους καλμάρουν. Επίτηδες τις βάζουν. Αν βάλεις μια νοσοκόμενη, μια προϊσταμένη, κλασική που γνωρίζουμε όλοι. Ναι. Ξέρεις αυτή με το φλεβίτι που κουστάρει και ο Σλαμάς. Πού να χάρεις διαδρομή μετά, ρε. Ναι, σου βάζουν, σε καλμάρουν, σε κάνουν, σε ράνουν. Βεβαίως. Ωραίες ειδησούλες, κυρίες και κύριοι. Στο πρωινάδικο πλέον έχουμε γίνει και μεσημεριανάδικο εδώ στο. Να βάλουμε και ζώδια. Στο λόγο επειδή. Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε να κάνουμε και την μικρή μας την ανάπαυλα εδώ. Να, καμπάνες βαράνε, καμπάνες. Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας που θα λέγε και ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Μικρή ανάπαυλα για να επιστρέψουμε εδώ στο λόγο επειδή στο ενισχυμένο στο χριστουγεννιάτικο. Έχει χάρη που δεν κάνω εκπομπή και την πρωτοχρονιά θα σε ξαναφέρνω εδώ, φίλε μου. Σιγά μην ξαναξυπνούσε. Ναι, τώρα που μου είπες ότι δεν έχεις και χωριό, άρα και δικαιολογία για να φύγεις. Έχεις εσύ όμως, οπότε δεν μπορείς να κάνω πίσω. Αχ, πώς τα λες. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα, φτάσαμε στις 9 η ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Τώρα βρήκα να παίρνετε τηλέφωνο, οπότε βάζουμε ανάπαυλα. Όχι, θα ακούσετε διαφημισούλες και μετά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο ενισχυμένο και εκτάκτος extended λόγο επειδή εκπομπή η οποία καλύπτει και το κενό του Κωστή, ο οποίος βρίσκεται στην ιδιαίτερη του πατρίδα να χάρει αυτές τις άγιες τούτες ημέρες. Και να που λέγαμε για Κάναντα, δεν μας ήρθε κανείς να μας τα πει. Και όμως, κυρίες και κύριοι, έχουμε μια υψηλή παρουσία, μια υψηλή καλεσμένη, η οποία είναι και ακροάτρια. Βαγγέλη, κάτσε από εκεί να συνοδεύεις το μικρόφωνο. Σας έχω ανοιχτά. Ο Βαγγέλης είναι φίλος μας και συνομιλούμε για τα πρωινά και μου είχε υποσχεθεί ότι η Μπάμπη θα σου φέρω την μικρή μου τη Χρύσα να σου πει τα Κάλαντα. Πες, κάτσε κάτω, πες μια καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές με υγεία και όσοι είναι μέσα σε νοσοκομεία και έχουν κάποια δυστυχία αυτή τη στιγμή στη ζωή τους, το κεφάλι ψηλά και συνεχίζουμε. Έτσι, αισιόδοξο και μήνυμα δυνάμεις και βλέπω τη Χρύσα. Χρύσα, καλημέρα! Καλημέρα! Αμάν φωνούλα μου, ψυχούλα μου, δεν κρατιέται, μας τα λέει τα Κάλαντα ήδη. Πριν ξεκινήσουμε, λοιπόν, θα τα πούμε? Πες, ρώτα όμως, θα τα πούμε? Να τα πούμε! Άντε, πέστε τα! Άντε. Ρίχτα! Να Κάλαντα σκαρφί σάμπαντο, κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Αστροφωτεινό, θα βγει γιορτινό, μήνυμα να φέρει από τον ουρανό. Τρέχουν τα παιδιά μέσα στα χιονιά, ήρθαν τα Χριστούγεννα και η πρωτοχρονιά. Hey! Τριγωνά, Κάλαντα, πίσαν παντού. Κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. Μπράβο, κούκλα μου, μπράβο. Και του χρόνου. Και του χρόνου βεβαίως. Τώρα, επειδή κάνω εκπομπή, δεν έχω να σου δώσει, ξέρεις. Το χαμόγελο. Πες το κύριο Μπάμπη, τι είπαμε για τον καιρό. Ε?
έτσι μας πάει ο καιρός, θα βρούμε το φλουρί μας σε κάνα καρπούζι. Μου τη δίνει η παρουσιάστρια, έτοιμη είναι, ψημένη, ε. Εννοείται. Άνεση, ούτε τρακ, ούτε τίποτα. Χαμόγελο, εκπληκτική. Για τον μπαμπά, αγόρι. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Έτσι κι αλλιώς, είπαμε το λίμπερο, τον έχουμε ακόμα και στις διαφημίσεις. Χρυσά μου, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να δουλεύω σε μπουτίκ. Σε μπουτίκ. Σε μπουτίκ, εντάξει. Πολίτρια, ιδιοκτήτρια, τι. Δικιά σου να είναι η μπουτίκ, να κάνεις εσύ τα ρούχα, μαϊστάλι, ροξ. Να φτιάξεις παγέτες και τέτοια. Ναι, σε μπουτίκ. Πολύ ωραία, θα με ερημνήσουμε εδώ. Και Χρύσα μου, τι ομάδα είσαι, δεν μας είπες όμως. Άρης. Άρης είσαι. Ναι. Τι άρης, δεν καταλαβαίνω. Όχι, αυτό, να πούμε και ένα σύνθημα του Άρη εδώ. Ναι! Τι σε έχει μάθει ο μπαμπάς? Και τι άλλο πηγαίνεις και στο κουλί? Ναι. Και πηγαίνω και στα κολυμπητήρια του Άρη. Και χοροπηδάει ταυτόχρονα. Έχει νερό το κολυμπητήριο? Α, ναι, έχουμε νερό. Έχετε νερό, εντάξει. Το κολυμπάμε σε άδειο πισίνα. Σωστό και αυτό. Κοίταξε, Θεσσαλονίκη καμιά φορά δεν έχουμε νερό, οπότε δεν ξέρεις. Βρε, δεν έχουν νερό. Παναγίτσο μου. Θα πούμε και ένα σύνθημα του Άρη, έτσι να φτιάξει τις καρδούλες και τις ψυχούλες των φίλων του Άρεως που είναι λίγο πικραμένες τον τελευταίο καιρό. Να ακούσουμε, ναι, την αισιοδοξία σου. Ναι, βέβαια. Για, βέβαια. Για ρίχτω εδώ μαζί με τον Γιώργο. Και αυτός Άρης είναι ο κύριος εδώ, ο θείος. Από αυτό θα πάρεις λεφτά. Έπεσε το τρίγωνο. Δεν το περίμενε. Μετά λένε πέφτει ο Άρης, ναι, και έπεσε το τρίγωνο. Εγώ φταίω. Μετά λένε. Μόνο που λέμε τη λέξη, δηλαδή κάτι πέφτει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ρίχτω το σύνθημα. Ο Χολαργός πάλι προχθές, εντάξει. Αυτό λέμε. Έχασε ο Άρης από τον Χολαργό για να βγαίνει ο Κόλκας. Τρελαθήκαμε εδώ μέσα. Ρίχτω σύνθημα. Ρίχτω. Ξέρουμε. Για πες με τον μπαμπά μαζί. Θα πούμε. Πώς δεν σ' άφησα στα δύσκολα, σ' ακολούθησα παντού πιστά. Πάλι έπεσε. Θέλησε. Όλα μου πέφτει. Δεν το ξέρει. Πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Μπαμπίλο μου γελάει μόνο που Μπαμπίλο μου. Χρύσα μου, λοιπόν, έχεις καλύτερη φωνή από μένα και εγώ είμαι τραγουδιστής. Το ξέρεις. Όχι, να, τραγουδά. Κανείς δεν το ξέρει, εντάξει, δεν με ξέρει τη μάνα μου, ναι. Θες να έρθεις να τραγουδήσουμε μια μέρα μαζί, έτσι να πούμε. Ναι, είσαι έτοιμη. Θα πάμε σε live τον κύριο Παπά. Θα σε βγάλω στην πίστα, κανονικά. Θα σου πετά λουλούδια εκεί. Όχι μόνο δεν δώσαμε στο μικρό λεφτά, μας έφερε και σοκολατάκια να μας κεράσει. Δηλαδή, βάλαμε μέσα ό,τι έβγαλε τα κάλαντα, το καημένο το παιδί. Πού έχεις πάει, έχεις κάνει καλή. Άιντε πάλι πέφτει. Χρύσα μου, θέλω να μας πεις. Δεν με ακούει, δεν έχει τα ακουστικά να το μεταφέρεις εσύ. Χρύσα μου, θέλω να μας πεις. Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα από άποψη. Κάλατε. Την μπάζα κάναμε. Βγαίνει τίποτα. Ποιος, δώσανε λεφτά, δώσανε λεφτά. Πού πήγαμε να πούμε τα κάλατα μέχρι στιγμής? Στη γιαγιά. Στο ισχυρό το φαν, σωστή, ξεκινάει από τα καλά, ναι. Πού? Στην κυρία Στέλλα, στην κυρία Ελένη. Ναι, ναι, έτσι. Δώσανε τίποτα, κυρία Στέλλα και κυρία Ελένη. Ναι, μπράβο τους. Πήγα στη Λουκία. Στη Λουκία και αυτή έδωσε. Ναι. Γιώτα. Ναι. Στον κύριο Σάκη. Πολύ δουλίτσα έπεσε από το πρωί. Τι σε είπε ο κύριο Σάκης να πούμε? Ποιο? Τρίγωνα κάλαντα, μες. Δεν υιοθετούμε. Δεν υιοθετούμε σε κάτι. Η Τσιμισκή δεν δικαιούται, ρε φίλε, κάλαντα. Σωστό. Τι να λέμε, τρίγωνα κάλαντα μέσα στην Πατησίων και στην Πατεχάκη. Για να πούμε μια αλήθεια από άτομο. Για να πούμε μια αλήθεια. Η Τσιμισκή ήταν καλά τα χρόνια του μπάσκετ. Έφαγε γλυκό ψωμί από τον Άρη. Έτσι, έτσι να τα λέμε. Και α μην ξεχνάμε ότι εκεί είχε και σύνδεσμο ο Άρης πάνω στην Τσιμισκή. Άρα είναι στοχευμένο το σύνδεσμο. Εντάξει, κέντρο Θεσσαλονίκη. Κέντρο Σαλόνικο. Πριν από πολλού άλλου, έτσι να λέμε και όλα αυτά. Αυτό ακριβώ. Ποιον θέλει να χαιρετήσει? Έχει ακούει κανένα φίλο σου, καμιά φιλινάδα σου, τα αδερφάκι σου να δώσει την ίδια χαιρετίσματα? Και χρόνια πολλά. Σε ποιου θέλει να πει? Χρόνια πολλά σε όλα τα γκέ στο παιδάκι. Έτσι, μπράβο, μπράβο γλυκιά μου, μπράβο ψυχούλα μου. Ήσουν η καλύτερη παρουσία για το πρωινό μα. Εμεί τελειώσαμε σαν Βαγγέλη μου, να τη χαίρεσαι. Μπάμπη, χίλια ευχαριστώ και εσύ, κάθε είχε, καλό παλικάρι σε όλου του ακροατέ. Φαίνεται από ωραίου. Είπαμε, είστε η καλύτερη παρέα μα, φτιάχνετε τα πρωινά. Ξεκινάμε τη μέρα δυναμικά. Από ωραίου ανθρώπου βγαίνουν για ωραία παιδάκια, μέσα χαρά, μέσα στο χαμόγελο, ακομπλεξάριστο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Μα είπε τώρα η μικρή αλήθεια, ήρθε ο μπαμπά τώρα να μα πει τα ψέματα. Χρόνια πολλά στον Μπάμπη, ωραίος ο Μπάμπης, καλύτερος, σε παρακαλώ. Είπαμε, να βγαίνει η αλήθεια του κόσμου τις μέρες. Τέτοιες μέρες, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Καλά, παιδιά, καλημέρα. Καλή, καλή. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γεια σου Χρύσα μου, γεια σου ψυχούλα μου, τσάω, τσάω, παιδιά. Δώσε κόλλα 5, κόλλα 5. Άρε, Αριανάκι, άρρωστο.
Τι να κάνεις, τις πέσανε τα τρίγωνα και τα κάλαντα βέβαια. Είδες ένα ρε φίλε, είδε και εμένα, σου λέει το παιδί. Που καημένο, τι κάνω εδώ με τους γορίλες. Που τους φέρουν οι γονείς, ας πούμε. Αυτά μετά αποκτούνε, ξέρεις. Αποκτούνε και. Παιδικά τραύματα. Παιδικά τραύματα. Εμάς πώς παλιά μας τρέχανε οι γονείς μας στις ταβέρνες και σε αυτά. Και κινήσουν στα μάξι και θα έρθουμε μετά και τέτοια. Ναι, και μας έχει μείνει, ας πούμε, μια ζωή και δεν ξαναπατήσαμε σε ταβέρνα στη ζωή μας. Γιατί έχεις ξανακοιμηθεί στα μάξι από τότε. Άσε μην απαντήσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Εδώ, εδώ, έλα, έλα στο μικρόφωνο. Ακούγες, δεν ακούγεσαι. Θα έρθει μετά ο κύριος Ασλαμάς. Ναι, νομίζω στις 10 η ώρα, αν καλώς εγώ των πραγμάτων, 10 και μισή βάλω τον Ασλαμά. Λίγο αργή πάντα. Ένα πολύ ψαγμένο, κύριε Ασλαμά, άμα ναι, μπορείτε να το πιάσετε. Έτσι. Τα παιδάκια της Λίβερπουλ φέτος ζητήσαν από τον Άγιο Βασίλη να τους φέρει το κρυστάλλινο παλάτι. Καλό, καλό. Καλό και επίκαιρο. Έτσι, το πιάσαμε. Έτσι, Λίβερπουλ, Λίβερπουλ σε όλη τη γειτονιά, κυρίες και κύριοι. Λόγω επειδή και Λίβερο 107,4. Φέρετε τα παιδάκια σας. Ωραία είναι, άμα έρχεται καθένας που μας φέρνει καλά και να μας φέρνει και από κάτι. Κοκονομήσαμε. Μια βασιλόπιτα μας λείπει τώρα. Ναι, εντάξει, μέχρι θα κάτσουμε να κάνουμε εκπομπή μέχρι τις 2. Καμιά γαλοπούλα αν υπάρχει εύκαιρη, παιδιά. Ναι, ναι, έτοιμη όμως, όχι. Ναι, τώρα μην σας προσβάλλουμε κιόλας, κανονικότατα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Είχαμε μια γραμμούλα, δεν ξέρω αν περίμενα. Καλημέρα. Φυσικά και δεν περίμενε τώρα με εδώ. Μετά το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Χρύσας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί μας. Καλημέρα. Εγώ είμαι άλλη γραμμούλα. Βάλαμε στην κλήρωση για την γαλοπούλα. Γιατί γελάτε ρε φίλε, είναι η ώρα της κλήρωσης. Είναι η ώρα της κλήρωσης. Να κληρώσουμε τα, τα σοκολατάκια που έφερε η Χρύσα. Και ένα φουρνάκι θα έχουμε σε λίγο για τη γαλοπούλα. Να κληρώσουμε. Καταρχήν, σε συνδυασμό. Τη γαλοπούλα, άμα την κερδίσω εγώ, θα την αφήσετε ελεύθερη. Έτσι, είναι vegetarian, παοξής vegetarian δηλαδή. Παοξής vegetarian. Ναι, τι να λέμε τώρα. Όχι, σε δίνω στεγνά σε κάθε ένα που έρχεται εδώ και δεν ξέρει. Συγγνώμη, παοξής vegetarian στο γήπεδο τι κάνεις. Με τις καντίνες απ' έξω και με αυτά. Έτσι, before it was cool. να ξέρει ο φίλος που κουβάλισε το παιδί. Κουβάλισε, πώς το λες έτσι, ρε. Ναι, ότι το χαμόγελο του παιδιού έχει ενημερωθεί. Θα τη χάσει την επιμέλεια, γιατί αυτό έλεγε και κάτι λέξη, κάτι άλλο, κάτι τέτοια. Και όσο για τα ψυχικά τραύματα, ναι, εμένα μου έχουν μείνει από κάτι. Α, και εσύ Μπάμπη είπες ψέματα, είπες στο παιδί ότι είσαι τραγουδιστής. Τα παιδιά δεν λένε ψέματα. Τι να κάνουμε, εδώ ακόμα πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη. Τι να, είναι λογικό. Εμένα τα τραύματα μου έχουν μείνει από τότε που με πήγαινε ο πατέρας μου για κούρεμα και ήταν η εποχή τότε τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, Καζαντζίδη. Μας κούρευε μηχανή και δεν υπήρχε ψαλίδι τότε. Γι' αυτό έγινες vegan ρε φίλε. Και μας άφηνε και μια φούντα εδώ. Δεν μπορώ να ξανακούσω Καζαντζίδη. Στο κουρίο από Καζαντζίδη. Από τότε δεν έχω, μόλις ακούω Καζαντζίδη, δεν μπορώ με τίποτα. Νομίζω να πεις από τότε έχω να κουρευτώ. Ξέρεις, από το 60. Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε, σε φίλο μου. Να φέρεις και εσύ τα παιδιά σου, να φέρεις τα παιδιά σας. Πρέπει να πάρει τώρα να έρθει πατέρας και να απαντήσει. Παοξής πατέρας. Να πάει να πει κάλαντα. Καταρχήν θα νομίσουν ότι πήγε επίσκεψη για να πάρει την κόρη του αυτού που θα χτυπήσει για να βγούνε. 1,88. Λοιπόν, η κόρη μου που είναι μικρούλα είναι 13, είναι 1,70. Μου λέει να πάω. 12, τι λέω, τρελάθηκες. Τι να, 1,70. Να πάω να κάνεις pivot. Και πήγε ρόλ με τέτοιο ύψο. Κανονικά. Φιλιά, σε χαιρετούμε. Τσαο. Όπω λέει εδώ, ο φίλος μας Παναγιώτης λέει πάλι την έκανε στην απαυτή σου. Αν μπήκανε, λέει, στο αμάξι με τον μπαμπά του τη Χρύσα με τον Ευαγγέλη, μόλις λέει, άκουσε ότι δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Καταστρέψαμε ακόμη μια ένα παιδικό όνειρο. Εντάξει, αλλά άκουσε ότι ο Μπατμανίδης δεν είναι τραγουδιστής. Ελπίζω αυτό μόνο να μην άκουσε το παιδάκι. Γιατί θα μεγαλώσει το παιδικό το δωμάτιο, θα έχει αφισούλες εδώ του Μπάμπη. Εσύ κουβαλάς άλλα τραύματα. Για άλλα τραύματα. Τον καθρέφτη μου μπροστά που έβλεπα και τραγουδούσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη. Καλημέρα. Τα είπε όλα η κυρία Χρύσα. Τα είπε όλα. Κυρία Χρύσα, 4 χρονών το μωρό. Κυρία Χρύσα, λέει. Γιατί, κυρία Σωστό, Χρύσα. Σωστό, κυρία, βεβαίως. Αλλά κύριε Μπάμπη, θέλω να σημειώσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Δώσατε μια πολύ χρήσιμη πληροφορία. Εμείς. Για τα διόδια. Αποκλείεται. Δεν τη δώσαμε εμείς γι' αυτό. Τα διόδια τα έξω δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, από εδώ μόνο από μας. Έχω παρατηρήσει κι εγώ πραγματικά. Έτσι, τι μας κρύβουν. Γινώντας από Τρίπολη, Καλαμάτα, τα πρώτα διόδια μετά τον ισθμό της Κορίνθου,
βλέποντας τα πετρέλαια να έρχονται δεξιά εκεί τα δηληστήρια. Ναι, ναι. Έξω δεξιά, έξω δεξιά, τέσσερις φορές την έχω πετύχει. Με το ανάποδο πόδι είναι εκεί. Με το ανάποδο χέρι δίνει. Είναι καταπληκτική η περίπτωση η κοπέλας αυτή. Μάλιστα. Δυστυχώς δεν είχα αφροδιήνο να... Έψαχνα τριμπουσόν, είχα ένα μπουκάλι κρασί, αλλά δεν είχα τριμπουσόν. Να ανοίξεις τα διόδια. Να το ανοίξω εκεί στα διόδια. Μα θα είχε από πίσω ουρά. Όχι, δεν είχε ουρά και είχα ευκαιρία, πιάσαμε και κουβέντα, μου είπε και την ιστορία της ζωής της. Τίποτα, δεν περνά κόσμο στα διόδια, κατάλαβες, αυτό είναι το συμπέρασμα. Μάλιστα. Περνάμε εμείς τις κατάλληλες ώρες. Έγινε, σε χαιρετούμε, φιλιά. Και Μπάμπη. Θα έχεις έκπληξη στην άλλη τη γραμμή, κλείσε να ακούσεις. Yeah. Τσάω, τσάω. Όχι, καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα σα. Α, καλώς την, καλώς την. Και καλά δεν ήξερα. Α, η κοπέλα έξω δεξιά. Στα διόδια της λέμε σου. Δεν έχει διόδια εδώ. Δεν έχει Κύπρος διόδια. Σε αυτή τη χώρα δεν το έχει διόδια. Γιατί κάνουνε. Καλά, δεν έχει πάει το Πασόκ προς Κύπρο τίποτα, ποτέ. Τίποτα, ούτε. Όχι, εδώ δεν έχουμε διόδια. Διασχίζουμε όλο το νησί. Μάλιστα. Χωρίς διόδια. Κάτι μου... σύνορα έχουμε. Θα μου πεις όλο το νησί από εδώ μέχρι να πας να πούμε στην Περαία. Εντάξει. Το λες και περίπου. Το λες, το λες. Περίπου τόσο είναι. Άμα κάνεις το περίπλο, την περίμετρο, ξέρω εγώ. Του έρχομαι navigation. Ναι. Τι κάνουμε, πώς είναι. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά πολλά. Χριστούγεννα. Έτσι μου είπαν ότι πρέπει να λέω. Ναι, μην μας πεις ότι δεν έχει και Χριστούγεννα στην Κύπρο. Έχει 17 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Δεν έχει Χριστούγεννα. Σαν τη Φλόριντα είναι, εντάξει. Δεν έχει εκεί 17 βαθμούς. Τι ωραία που έχει 17 βαθμούς, ναι. Και να φαντάζομαι κρύο κιόλας για την Κύπρο. Δεν έχει κρύο, όχι. Ναι, θεωρητικά, ας πούμε, θα μπορούσε να έχει καμιά 25. Πέρυσι τα Χριστούγεννα είχε κρύο στην Κύπρο, είχε 4 βαθμούς. Φέτος όμως ήρθαμε εμείς και φέραμε τη ζέστη. Έτσι, έτσι. Θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Τι λέει, πώς θα περνάμε εκεί πέρα, πώς προετοιμάζεται η Μαρτυρική Μεγαλόνησος. Για να υποδεχτείτε η Μαρτυρική Μεγαλόνησος τρέχει στο μολ. Ναι. Καταναλώνει σαν τρελή όπως κάνει κάθε μέρα, όλο το χρόνο. Μπράβο. Και η έρευνα που ζήτησε ο κουρακής. Έρευνα αγοράς. Πραγματικά είναι κάτι τρομακτικό εδώ πέρα αυτό που συμβαίνει. Πρώτη φορά έχω δει ανθρώπους να καταναλώνουν ασταμάτητα. Τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει. Φαίνεται ότι είσαι από την Ελλάδα. Δεν βλέπουμε κανέναν. Εδώ έχουμε να δούμε άνθρωπο να καταναλώνει ασταμάτητα. Πλαστικές συσκευασίες, χάρτινες αλουμινίου. Κανονικά. Παιδιά, έχει στους δρόμους διαφημίσεις. Ναι. Και δάνεια διαφημίζουν. Αυτό έχω να σας πω. Αυτό είναι παράδειγμα. Να πάμε να πάρουμε ένα δάνειο. Σίγουρα δεν έχει πάει το ποσό στην Κύπρο ποτέ. Δεν ναι. Να πάμε να πάρουμε ένα δάνειο. Να πάμε να πάρουμε ένα δάνειο. Μπορείς να με ρυμνείς για μας, να χρεωθούμε κάτι. Να έρθείτε, βέβαια. Να έρθουμε να χρεωθούμε. Εδώ πέρα ο κύριος Απόστολος δίπλα μου μου λέει ότι πρέπει να σας πω πώς ξύπνησε. Πώς ξύπνησε, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Είναι μια ιστορία που διαφέρει όλο τον κόσμο, νομίζω, τέτοιες άγιες ημέρες. Βεβαίως, ναι, ναι. Ο κύριος Απόστολος δεν ενημερώσει το κοινό σας ότι είναι εδώ η κουμπάρη. Ναι. Όχι εσείς η κουμπάρη, οι άλλοι οι κουμπάρη. Στην Κύπρο είσαι κουμπάρη. Όλοι κουμπάρη, δεν είπε και κάτι. Σαν να έπαιρνε από εδώ και να λέει εδώ η πρόεδρε. Από προχθέ και σήμερα το πρωί. Αποφασίσαμε με την κουμπάρα ότι πρέπει να ξυπνήσουμε τον κύριο Απόστολο με χαρά. Με χαρά. Όχι. Ποια είναι αυτή η χαρά. Τι πιάνει η χαρά. Μήπως δεν είναι ραδιοφωνικό να το πείτε. Με γούρα. Αυτό που θα σου πω είναι ότι απλά ξύπνησε και με τις δύο στο κρεβάτι. Οι μικρές χαρές της ζωής που λένε. Μάλιστα. Αυτό. Καθημερινότητα. Μάλιστα. Μας έβριζε βέβαια. Σας έβριζε γιατί. Μας έβριζε, γιατί εμείς είχαμε ξυπνήσει, μας είχε πιάσει αυτό το ευχάριστο που πιάνει τα κορίτσια το πρωί και μιλάνε ασταμάτητα. Μα, μάλιστα. Μάλλον για κάποια άλλη εκπομπή η κάλεση η Κατερίνα. Για τον Έλληνα Χιου Χέφνερ στην Κύπρο. Α, ναι. Είδες, ο κόσμος πάει στην Κύπρο και προκόβει. Κανονικά. Και επειδή εσείς και οι δύο ξέρετε και τον κύριο Απόστολο και την κουμπάρα, καταλαβαίνετε ότι με ξύπνησε με πάρα πολλά νεύρα. Μάλιστα, τώρα θα ακούει εδώ ήταν κόσμο. Και το γατί στο κρεβάτι. Ναι. Και το γατί φυσικά στο κρεβάτι. Ναι, παιδιά, γίναμε μαλλιά κουβάρια γίναμε χρονιάρες μέρες. Ναι, θα τα ακούνε άλλοι και σου λέει τώρα τι λένε αυτοί. Τι θα λένε αυτοί. Δεν ακούγεται. Δεν ακούγεσαι, ρε, έχεις κάνει και ραδιόφωνο πάνω θεμάσαι. Μεταδίδει Μπατμανίδη από το... Μεταδίδει Μπατμανίδη. Αυτή είναι η ζωή μας. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Σας στείλουμε. Καλά να περάσετε. Σας ευχόμαστε μόνο ζέστη. Εύχομαι Αποστόλη. Καλό live μεθαύριο. Εύχομαι Αποστόλη μου. Και θα σας δούμε το Φεβρουάριο. Εύχομαι Αποστόλη μου την πρωτοχρονιά. Με τρεις να ξυπνήσεις.
Και με τον κουμπάρο μαζί. Με τον κουμπάρο σου, με τρεις να ξυπνήσεις. Και με τον κουμπάρο μαζί. Καλά, γείτονα, καμιά γειτόνισσα. Το ταχυδρόμο, το γαλατά. Ό,τι. Λέει με τέσσερις, αλλά όχι με εμάς τις δύο. Μάλιστα. Τέσσερις. Γιατί τέσσερις συγκεκριμένα. Δεν ξέρω. Και αυτός ένας πέντε, μπας και κατέβουν και παίξουν και σώσουν τον Άρη, μάλλον. Κάπως έτσι το σκέφτεται. Δεν ξέρω. Τέτοια μήλες μέρες που είναι. Περίμενε, σε θέλει. Ναι, ναι, θέλει. Εντάξει, να τα πούμε εδώ για να μην χρειαζόμαστε. Παρέμβαση. Πήρες να πεις για την προηγούμενη. Μάλιστα. Όχι, πήρα να πω για την προηγούμενη ακριβώς. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, να ξυπνήσω με την Κατερίνα και με την άλλη την τρελή ή να ξυπνήσω με τέσσερις Κυπρέες που μιλάνε κυπριακά. Δεν ξέρω. Σωστό και αυτό. Με το να ξυπνήσει και να μην μιλάει κανείς σαν επιλογή. Αυτό έχει πάψει να υπάρχει σαν σενάριο εδώ και πολύ καιρό. Τι μιλάνε, ρε. Γιατί, ναι, ναι, τη χάσαμε αυτή την ηρεμία, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, κερδίσαμε άλλα. Τι κάνετε, παιδιά, κύριε Βαβούρα, τι κάνετε. Εδώ, υπομονή κάνουμε. Ακούμε αριανάκια, λένε τα κάλαντα. Παπουξάκια δεν έρχονται να πούν τα κάλαντα. Δεν έχουν. Άρα... Είναι χορτάτα από Ιβάν φέτος. Άρα... Δίνει ο Ιβάν δηλαδή για τα κάλαντα. Του πληρώνει, ξέρω εγώ, με. Με τι, κοίτα, να σε πω, άμα εντοπίσουμε που βρίσκεται ο Ιβάν αυτή τη στιγμή, θα πάω κι εγώ να τα πω. Ναι, εννοείται, εννοείται. Στην Αθήνα δεν είναι. Κοίτα, να έρθουμε κι εμείς να του τα πούμε, ρε παιδί μου. Ξέρεις, έχουμε και τα δικά μας τα κάλαντα, δεν είναι τώρα. Άντε, μην το βαρύνω πολύ. Ναι, αλλά έχουμε και τα δικά μας. Εντάξει. Το βάρυνα. Χρόνια πολλά, λοιπόν, σε όλους, να χαίρεστε τα πάντα σας. Καλά, κύριε Μπάμπη και εσείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίως εσείς. Εντάξει. Ζαρτ, το Βαβούρα, τίποτα. Εσύ έχεις πάντα, φίλε. Και στο Βαβούρα, απλά εσείς. Λέω κυρίως εσείς, γιατί τώρα, εντάξει, είναι μέρες τέτοιες. Έχουμε και το live, είναι... Έτσι, έχουμε πολλές υποχρεώσεις. Εμείς δεν έχουμε live, κύριε, δεν κατάλαβα. Στα τάπ δεν κάνουμε τίποτα, όχι. Και εσείς έχετε live. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Λείπω. Αυτά είναι οι μέρες. Μάλιστα. 29, εσείς είστε πιο πρωτοχρονιάτικοι. Έτσι. Πιο πρωτοχρονιάτικοι. Έγινε. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Φιλιά, παιδιά μου. Φιλιά. Έτσι, η αγαπημένη μας Κύπρο, χωρίς διόδια και τέτοιο φίλος μας, ο Παναγιώτης μας λέει ότι έχει κάνει φαντάρο στην Κύπρο και έχει πετύχει χιόνι όμως από την άλλη. Διαψεύδει. Να μας πει ότι έχει κάνει φαντάρο στην Κύπρο, να μας πει τι οικονομούσε κάθε μήνα. Όπα, να τα αρχίσανε τα τέτοια. Αυτά είναι τα σημαντικά. Οικονομάτε και όλοι οικονομάνε, όλοι οικονομάνε. Λοιπόν, 9:30 θα κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε για το δυνατό φινάλι και ντεμαράζ της εκπομπής εδώ στο λόγο επειδής. Μα κάτσε και ακόμα ένα μισά ώρα τελικά. Τι να σε κάνω. Τι να με κάνεις εδώ που φτάσαμε. Ήταν να σας αποχαιρετήσουμε τώρα, αλλά λέμε άντε ας κάτσουμε. Δεν πήραμε, να γίνει, ρε παιδί. Πήραμε παράταση. Λοιπόν, για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Ζήτησες εφηθώδη. Κάνω. Καμιά φορά περίσκεπτες ενέργειες. Απορούσες. Πώς θα είναι ο μικρός τυμπανιστής. Έχεις σκεφτεί ποτέ τους φίλους πανηγυρτζίδες που είναι και θαυμαστές της εφηθώδη. Να. Το χριστουγεννιάτικο, το σιρτό. Τα κάλαντα, πώς θα το κάνουμε, ας πούμε. Στην πλατεία του χωριού. Θα έχουν τρόπο να το παίζουν, ας πούμε. Με κλαρίνο. Ναι, με κλαρίνο και με τζέ. Και σιρτό και τέτοια, ας πούμε, και να χορεύεις, ας πούμε. Να ψήνετε το σαλέπι δίπλα εκεί στην πλατεία του χωριού, πλαστική καρέκλα. Τους δίνεις ιδέες τώρα, θα ξαμολυθούν, θα έχει πολύ σουσού στο κέντρο της πόλης. Υπάρχει, φίλε, ευκαιρία για κέρδος και γλέντι υπάρχει. Είμαστε ούτως ή άλλως και εκπομπή Tendex. Εδώ μοιράζουμε τεχνογνωσία, επιρτητικά προγράμματα, fans, τα πάντα. Στο λόγο επειδή, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 10 για κάνα 20 λεπτά και ακόμη θα τα λέμε παρεούλα. Στο 2-31-0-287 και 3 οκτάρια μπορείτε να πάρετε και να μας τα ψάλετε, να μας τα πείτε. Δεν έχει ένα παιδάκι ήρθε το καημένο και αυτό το καψερό. Και τι ομάδα ήταν να τα λέμε και αυτά. Εγώ το λέω ακριβώς για αυτό το λόγο, ότι το 100% των σημερινών παιδιών... Μια πόλη, ένα καλάντο. Λέει ο εξωχρήστος Εχολύπτης, δεν έχουν έρθει σε εμάς, λέει, φέτος κανένα. Μπορεί να πήγα σε άλλους σταθμούς που έχουν χώσει περισσότερα πακέτα, ξέρω εγώ. Όλη η πόλη αναζητεί τον Ιβάν, γιατί έχει... Κάτι ακούγεται ότι... Ναι, κάτι ακούγεται ότι ήταν ιδιαίτερα, ας πούμε, γαλαντόμος όσον αφορά τα μπαξίσια στα παιδάκια, οπότε τώρα όλη η πόλη αναζητεί. Να πάω να του ανανεώσω κανένα παιδάκι που πήγε πέρσι να ζήσει ανανέωση. Δεν ξέρω χαρτί να τις τα πω καλά. Να πάω τίποτα να πούμε 30-40 άρδες από το Κορδελιό. Λαϊβάν, λαγάλους, ραπήρας και τέτοια. Θα μπορούσε να είναι και έτσι μια ιδιαίτερη προσέγγιση στα κάλαντα. Εμείς για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες με τον Γιώργο τον Βαβούρα μας είπαν ότι θα μετατραπούμε σχεδόν σε μεσημεριανή ζώνη, γιατί από τις 6-8 έχουμε φτάσει σχεδόν στις 10. Σιγά σιγά το κερδίζουμε. Μια καταπληκτική χριστουγεννιάτικη είδηση που έκανε την εμφάνισή της στα διαδίκτυα, από τον τίτλο και μόνο, ας πούμε, πατάς ή δεν πατάς κλικ, λέει τώρα εδώ, γιατί είναι θέματα που αφορούν όλη την επικράτεια.
Γράφει τώρα, διαβάζω από το έγκριτο Marie Claire. Από πού άλλο θα διάβαζα. Ένα κύριο σαν και εσά. Για την ενημέρωση, την καθημερινή. Marie Claire, εντάξει, άμα πρέπει να γίνει Marie Claire 24, α πούμε, για να προσδώσει και ένα έτσι, πιο αθλητικό ύφο. Ξέρουμε, λέει, τι εσόρουχα θα φορέσει η Ελένη Μενεγάκη στο ρεβεγιόν. Επιτέλου, τρεφίλε. Επιτέλου. Να κάνουμε κι εμεί γιορτέ σαν άνθρωποι. Έτσι είμαστε, καθόμαστε κατήφια προβληματισμό. Δεν πάει να χάνει ο Άρη. Ο κύριο Γεωργίου ενημερώθηκε για αυτή την είδηση. Ποιο είναι ο Γεωργίου. Ο Γεωργίου speaking. Α, Γεωργίου, γιατί. Δεν θυμάσαι παλιότερα σε εκπομπή τη Μενεγά. Α, όχι, για τη Λάσκαρη είχε πει. Για τη Λάσκαρη είχε πει, δεν σου κρύβω ότι. Ποια είναι η γνώμη για την Λάσκαρη, δεν σου κρύβω του στρατό. Αντιλαμβάνεστε. Ξέρουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και ναι, πλέον είναι γνωστό σε όλη την επικράτεια τι εσόρουχα θα φορέσει η Ελένη Μενεγάκη στο ρεβεγιόν. Και θα μάθετε, αφού πάρουμε όμως τη γραμμούλα, πρέπει να σα κρατήσουμε σε αγωνία για να μείνετε μέχρι και το τέλος εκπομπής. Καλημέρα σας. Τώρα, άμα δεν ήμουν βλαμμένο, δεν θα σε έπαιρνα τηλέφωνο. Πήρα να πω για το προηγούμενο. Πήρα να πω για αυτό που ήταν στο στούντιο πριν. Μου φέρνουν τα παιδάκια εδώ και τα κακοποιείτε, να πούμε. Θα έρθει πρόνοια να σας τα πάρει. Τα φέρνετε στο λόγο επειδή πρωί-πρωί. Παοξίσου, κύριος. Παοξίσου, κύριος. Όχι, ρε Μαγγέλη, σήμερα που ήμουν προηγουμένω. Δεν λέω, άμα δεν ήμουν βλαμμένο, δεν θα έπαιρνα. Μπορεί να έχει παοξίσει στη διάρκεια. Είμαστε λίμπερο παντού, ρε φίλε. Κάνουμε και την επιστροφή τώρα για τούμπα και ακούμε ραδιόφωνο κανονικά. Είναι τόσο μεγάλη η ακροματικότητά μα που οι άνθρωποι που έρχονται στο στούντιο μετά. Γιώργο, δεν βγαίνει και εσύ να πάρει ένα τηλεφωνήσω. Ναι, Βαγγέλη, μήνυμα στο Facebook δεν έστειλε όμω. Τώρα μου έρθει το που θα πάω σπίτι, σα προλαβαίνω, δεν σα προλαβαίνω. Και στην Ισεμιά, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Να πηγαίνει έξω και εσύ να πάρει ένα τηλεφωνάκι, να κάνει και λίγο μια. Σε πήρα χθε, δεν μιλήσαμε χθε για τα τη εκπομπή. Σωστό, έπρεπε να σε βγάλω στον αέρα. Τώρα σου δώσω το 2-31-027 και 3 οκτάρια. Τι εσόρουχα λε εσύ θα φορέσει η Ελένη Μενεγάκη στο ρεβεγιόν. Γιορτινά, φαντάζομαι, κουδουνάκια. Κουδουνάκια, έχει τέτοια εσόρουχα, α πούμε. Να κάνουν γκλινγκ λόγκ. Ένα ξέρει που βρίσκεται, ρε φιλιά, όταν σβήνουν τα φώτα, να μην ξέρει που είναι ο άνθρωπό σου. Έτσι. Γιατί εκεί πολλοί έχουν. Αμέσω στην Κύπρο και ξυπνά με δύο γυναίκε, να ξέρει πια κουδουνίζει η δικιά σου. Θα έχει διαφορετικό μία, α πούμε, θα έχει το τιμή και άλλη θα έχει την λα. Έτσι, για να δώσουμε ότι ξέρουμε και μουσική τώρα. Ναι, ναι. Άμα πει και για ματζόρε και μινόρε, φίλε, έχουμε χάσει το μικρό ακροατήριο. Ένα φάνηκε ότι κάτι κάνουμε. Η Ελένη Μενεγάκη, για όσου απασχολείται το ζήτημα, βρέθηκε λέει σε μεγάλο εμπορικό κέντρο τη Αθήνα και πιο συγκεκριμένα σε ένα κατάστημα εσωρούχων. Όπου και με τη βοήθεια λέει τη πολίτρια ψώνισε Festive Lizerie. Festive Lizerie. Ποιο είναι αυτό ο Γάλλο ο σχεδιαστή. Τι είναι το. Άντε το Λιζερί, το ξέρω. Κάτι φίλοι μου μπαίνουν και τα λέγανε. Λαζερέ, μήπω εννοείται. Έτσι λέγεται. Λαζερέ. Πώ φέρεται. Τι Λιζερί. Λιζερί, ξέρω εγώ. Λιζερί, πατησερί που λέμε. Κάτι τέτοιο δεν θα είναι. Η Λιζερί. Πήγα σε μια Λιζερί και αγόρασε, α πούμε, κιλοτάκια. Ζιπ κιλότ. Έτσι λένε τη λαϊκή στην Κυψέλη μου. Μάλλον πώ φαίνεται ένα άνθρωπο ο οποίο έχει αναζητήσει σε κάποιες ιστοσελίδες. Μπορεί την Ελένη συγκεκριμένα όχι, αλλά υπάρχουν κοπέλες εκεί έξω που πρέπει να ντυθούν. Το festive τι είναι. Festive. Festive. Δεν είναι γαλλικό. Γιορτινό. Α, ναι, δεν είναι γαλλικό. Festivity. Ξέρεις γαλλικά. Με ουί, Λουί Κοκό, Μαρί Κλέρ. Ήρθε εδώ με το κίτρινο γυλαίκο, κανονικότατα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Bonjour, bonjour. Είμαι η σύζυγος του Βαγγέλη. Λέω θα πάρω για να δεις κι εσύ. Όλη η οικογένεια. Η άλλη κόρη δεν πήρε. Να η άλλη δεν μιλάει. Η άλλη κόρη ένα τέλεξε να στείλτε. Τσιγκλίστε την λίγο εκεί, τσιμπίστε την να μιλήσει. Ή μήπως επειδή δεν έχει πιει καφέ. Μάλλον, μάλλον, το γαλατάκι φταίει. Πόσο είναι? Είναι 15 μηνών. 15 μηνών. Η κόρη μου δεν μιλάει άμα δεν πιει καφέ. Καλημέρα παιδιά και χρόνια πολλά. Να τη χαίρεστε τη Χρύσα, είναι πανέμορφη, εκπληκτική. Ευχαριστώ. Και πολύ καλύτερη φωνή από τον Μπάμπι, να τα λέω. Εννοείται. Και μας είπαρε και σοκολατάκια. Να είστε καλά, να την καμαρώνετε. Τσαου, τσαου. Θέλει λίγο να μας πάρει και η γιαγιά. Η κυραστέλα που πήγε τα καλά. Η κυραστέλα που πήγε τα καλά, το Κυρσάκης. Θέλω να πω τη Χρύσα να ξαναπεράσει από το σπίτι, γιατί δεν είχα ψηλά εκεί πάνω. 2-3-4-0-2-8-7 και 3 οκτάρια. Τουλάχιστον μας ακούει και μια οικογένεια σε αυτή την, πόλη. Σε ποια περιοχή διαμένει. Κάτω τούμπα, κάτω τούμπα. Κυτρινόμαυρη κάτω τούμπα. Εντάξει, είναι έρχομαι εγώ και σε συμπληρώνω κανονικότατα. Φεστίβε. Πώς το είπε. Λαζερέ. Λαζερέ. Ασέρε. Λαζερέ, Χριστοδουλόπουλε. Η παρουσιάστρια λέει απαθανατίστηκε από το φωτογραφικό φακό να κοιτά σουτιέν. Με διαφάνειες. Τι ήθελες να κοιτάει, σκελές. Και λάμψεις σε μαύρο και κόκκινο χρώμα. Από όλων καλαμαριάς η Ελένη μας. Σε μετέρα. Έτσι. Καθώς και να τα σετάρει. Τώρα αυτός να τα σοτάρει. Να τα σετάρει λέει με τα αντίστοιχα
Θα μου πεις και εσύ τώρα πώς λέει. Bottoms. Τα είπα σωστά. Bottoms είναι τα zip kilot που ανέφερες πριν. Πού τα ξέρεις όλα, ρε εσύ. Bottom είναι το κάτω, ρε φίλε. Τι θα βάλει κάτω. Ξέρω εγώ. Εσύ χρώματα σιδηρικά δεν πουλάς. Ναι, αυτό το μαύρο δεν μας είπε. Ποιο είναι τη νύχτα. Είναι τη νύχτα στην Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη. Το καλαματιανί το μαύρο. Είναι έτσι μια ιδιαίτερη. Το μαύρο θιελέ. Μια ιδιαίτερη απόχρωση. Μάλλον λέει παραδοσιακά. Τώρα φαντάζω το ρεπόρτερ που θα είναι, φαντάζω πόσο αδιάκριτο και πόσο. Στόκερ, φίλε. Στόκερ, κάθε Χριστούγεννα στο εμπορικό πίσω από την Ελένη. Πίσω από τα ζιπ κιλότα εκεί. Παραδοσιακά μαύρο κόκκινο η Ελένη, παιδιά, να ξέρετε. Ναι, είναι γνωστό αυτό γιατί όσου ανησυχούσαν αυτέ τι μέρε πώ θα κάνει Χριστούγεννα η Ελένη με νεγάκι και το τι θα φορέσει. Εσύ έχει κάτι σε γιορτινό εσόρουχο. Δεν έχω, είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι άντρε λόγω των γιορτινών τραπεζών προτιμούν. Φόρμες εγκυμοσύνης για να έχει να δώσει. Φοράς το πιο ξεχαρβαλωμένο σόβρακο που είχες. Για να μην έχεις θέμα με τις μουστάρδες και τη σκέτσα. Αυτό για να είσαι και λίγο απλωμένος. Μάλλον λέει παραδοσιακά η Ελένη θα επιλέξει ένα. Γιατί παράδοση είναι παραδοσιακά. Ας πούμε, τι έχουμε. Μελομακάρονα. Τι έχει μείνει σε αυτή τη χώρα, μπάμπι μου. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, ξυλοκέρατα, φουρμάδες και. Τα παραδοσιακά. Με νεγακέ. Αυτά, γιατί άμα ξέρεις, τα έχει πει και ο Σίσιγκερ αυτά. Βάλουνε λέει την παράδοσή μας για να λιώσει τον πολιτισμό μας. Έτσι. Αλλά εμείς εκεί, κιλότα. Κάθε Χριστούγεννα. Κάθε Χριστούγεννα, κιλότα της Ελένης. Μάλλον λέει παραδοσιακά θα επιλέξει ένα κόκκινο σετ για την πρωτοχρονιά όπως άλλωστε συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για τα φώτα δεν μας ενημερώσουν. Τι θα βάλει τα φώτα, δηλαδή. Λαμπάκια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσες. Καλά σας έκανε. Τέτοιοι που είμαστε. Τα συγκλονιστικά τα ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Δεν σταματάει η ενημέρωση εδώ στο λόγο. Επειδή μπορεί στο να μεσημεριανό λόγο. Δηλαδή. Ναι, ναι, μπορεί να είναι ημέρες έτσι ιδιαίτερες να έχουν έτσι μια χαλαρότητα, αλλά εμείς οφείλουμε να στεκόμαστε πάνω στην. Στην ανάγκη του πολίτη για ενημέρωση σωστή και έγκριτη. Πώς θα γίνει, εξάλλου σε αυτές τις περιπτώσεις. Για να γνωρίζετε κι εσείς το τι θα φορέσετε αυτά τα Χριστούγεννα και αυτή την πρωτοχρονιά. Τώρα με έχεις προβληματίσει, μήπως πρέπει να πάω να βρω κι εγώ μια ανάλογη. Όπα, κάλαντα! Κάλαντα! Εδώ, που εδώ, παιδιά, έχουμε δεύτερα κάλαντα. Για θα τα πείτε στο μικρόφωνο. Εδώ, ελάτε πιο κοντά, Τριγωνά, κάλαντα, σκορπίσα παντού. Κάθε σπίτι με χωριά του μικρού Χριστού. Αχρό φωτεινό, φαστί γιορτινό. Νίνι με αναμέρι από το ουρανό. Και του χρόνου υγεία. Τώρα κάνω εκπομπή, δεν έχω πάνω μου ψηλά παιδάκια. Έχει έξω κύριος που είναι εδώ. Δεν μου πείτε τι ομάδα είστε, Εδώ, στο μικρόφωνο, Πάω. Έτσι, 2-1, 2-1, πάω Κάρης, κύριες και κύριοι. Κοίτα, αυτό το γύρισε. Φίλε, 7 παιδιά να γίνεται. Το γύρισε ένα το μάτς. Το γύρισε το μάτς. Εδώ που λέγατε, που χώσαμε τον Χριστό, δώσει λεπτά. Πρέπει να μπερδέψουν τα παιδιά τα στούντιο του Λίμπερου με το Μακεδονία Παλάς. Δεν σε χάλασε. Απλάς όμως ο Χρήστος εδώ λέει, μπερδέψα το Μακεδονία Παλάς. Να το γύρεις, τι μου θυμίζεις. Δεν έδωσε σοκολατάκι από πριν. Ναι, έτσι δεν ήταν και το φετινό Άρης ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο Άρης νωρίς το σκορ, αλλά μετά ήρθε ο Πρίγιοβιτς και τώρα χρονιάρης μέρες. Αχ, μας αγκαλιάζει στην καρδούλα μας. Αφού τώρα Ηρακλής κανείς, κανένα παιδάκι Ηρακλάκι να έρθει, τα Ηρακλάκια ξυπνάνε 2 ώρα το μεσημέρι και έτσι. Με τσιγάρα και ουίσκια δίπλα στο κοβόι από τα σβεστοχώρη και τις 40 κλισιές. Προλαβαίνετε για 5 λεπτάκια ακόμη εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, αν το εκκλήσει του τώρα στου Αριανού, θα μπορέσουν να το γυρίσουν το μάτς. Ναι, κάποιο πολύτεκνο πατέρα να φέρει τα παιδιά. Να φέρει τα παιδιά του εδώ, γιατί ήρθαν και μα κάνουν τα παουξάκια το 2-1, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. 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 Στην καλημέρα του, κύριε Φίδωλο. Σας παίρνω από τη Νέα Υόρκη, αλλά δεν ήθελα να πάρω, ήθελα να πάρω το γραφείο, δεν ξέρω, ήθελα να δω άμα είστε live. Ναι, είμαστε live, ποιο γραφείο θέλετε να πάρετε? Όχι, ήθελα να ο κύριος Συρίγος έχει εκπομπή σήμερα, μετά από εσάς. Όχι, νομίζω το Σαββατοκύριακο. Όχι, όχι, το Σαββατοκύριακο έχει, βέβαια στη Νέα Υόρκη τώρα είναι Κυριακή, οπότε λογικό. Ναι, γι' αυτό ρωτάει, γιατί τώρα ακούω κάτι Σαββατοκύριακο, γι' αυτό πήρα. Ναι, όχι, έχουμε Δευτέρα, συγγνώμη που είμαστε εμείς. Σας ακούω εσάς, αλλά δεν ξέρω τι εκπομπή είναι αυτή. Κανείς δεν ξέρει, μην προβληματίζεστε. Ούτε εμείς. Σας ακούω τώρα που σας ακούω, γι' αυτό πρέπει να ρωτήσω αν
Μετά είναι ο κύριος Συρίγος. Όχι, μετά νομίζω ο Μάριος θα είναι Χρήστο. Μετά. Μάριο Σλαμά έχουμε μετά. Θα μας έπαιρνε κάποιος να ρωτήσει για την Ελένη Μενεγάκη. Ναι. Δεν νομίζω να είναι. Α, θα είναι. Ναι, θα είναι, θα είναι. Και εμείς, ναι, αυτό ώρα, πες. Okay. Έγινε. Η Τρόικα θα είναι. Ορίστε. Okay. Η Τρόικα. Ναι, ναι, η Τρόικα. Μάριος Σλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Α, ναι, ναι, η Τρόικα, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Και εμείς. Να είστε καλά. Πολλά, χρόνια πολλά. Να είστε... Φιλιά, 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 φιλιά. Δεν πήρα, λέει, για σας. Τι εκπομπή. Έλα μου, ναι. Και εμείς το αναζητούμε να το καταλάβουμε. Λόγου και τέχνης. Κανονικότατα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Εδώ μας λέει ο φίλος μας ο Παναγιώτης, λέει βασικά εγώ χάρηκα που θα φορέσει εσώρουχα η Ελένη Μενεγάκη. Είναι και αυτό μια πληροφορία. Πλάκα φραγμένο ήταν στις αποδόσεις. Τέτοια ρεπορτάζ μαγικά κυρίες και κύριοι διανθίσουν και στολίζουν την εκπομπούλα μας στο μαγευτικό λόγο επειδή. Εδώ το χριστουγεννιάτικο, τον ισχυμένο με τα κάλαντά μας, με τα όλα μας. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρεούλα για αυτό το χρονικό διάστημα που κάναμε την υπέρβαση και βρεθήκαμε από τις 7 μέχρι και τις 10. Ξέρεις, το λέω συνέχεια εδώ, η λυπητερή ιστορία των Χριστουγέννων είναι ότι την παραμονή της Παναγιάς είχα κάνει 5 ώρες εκπομπή. Εσύ. Εγώ, ποιος άλλος. Εσύ. Εγώ, ρε, ο ίδιος αυτός ο άνθρωπος που ήρθε απέναντί μου. Με ανοιχτά μικρόφωνα ή. Με ανοιχτά μικρόφωνα ακούγονται και οι ψήθυροι που λέγανε κάπου. Πω, πω, τι μου θυμίζεις. Παλές ωραίες ραδιοφωνικές. Με παράθυρο και τέτοια. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, να απολαύσετε τις ημέρες αυτές. Να... Φαγητό με μέτρο. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα περιμένεις αυτές τις μέρες. Με το μέτρο ρε. Περιμένεις τώρα και αυτό που λέει, περιμένεις τώρα αυτές τις μέρες για να φας και να πλακωθείς. Ναι, αυτές οι μέρες είμαι που ψήνω όλα τα μαγαζιά απ' έξω, οπότε κάτι θα κάνεις μια γύρα. Είναι καλές ημέρες κούτρας, γιατί όπου και να πας όλο και κάτι θα υπάρχει. Αυτό λέμε, πας για την συνεισφορά. Δώστε κάτι για το φιλόπτωχο στομάχι. Έτσι, να κάνεις μια περατσάδα, μια αυτό, μια εκείνο, μια το άλλο. Δεν έχουμε να σας ευχηθούμε κάτι έτσι γκράντε. Αυτό που είπε ο Βαγγέλης μόνο, αυτός που είναι στα νοσοκομεία αυτές τις μέρες. Αυτό, ναι, όσοι είναι με προβλήματα, κουράγιο και λίγη παρέα. Και λίγη παρέα δεν είναι άσχημη. Τζαμπά είναι κιόλας. Φωνάξτε μας να επισκεφτούμε. Όχι τώρα, τους ανθρώπους παλεύουν τώρα καθημερινά. Παλεύουν εδώ με τα προβλήματά τους, θα έχουν και μας από πάνω μπύρι να αρχίσουμε να λέμε και τα δικά μας. Εσύ θα περάσεις εδώ στην πόλη τις εορτές, Γιώργο μου. Στο χωριό της Περαίας, εκεί θα είμαστε. Εντάξει, ωραία. Η Περαία δεν έχει κάποιες εκδηλώσεις. Το χειμώνα είναι φανταστική η Περαία, φίλε. Έχει τις τιμονιές να διασχίζουν τον δρόμο, καουμπόιδες να μαλώνουν μεταξύ τους. Τώρα τα Χριστούγεννα δεν θα έχει κάτι, ας πούμε. Τίποτα. Ουδείς. Ξέρω εγώ. Το καλοκαίρι τι έρχονται και κάνουν μπάνιο. Εννοείται. Έχει θαραλέους και τολμηρούς ανθρώπους οι οποίοι δεν διστάζουν να παίξουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα στο πρώτο κύμα. Έτσι, αυτό. Θα ακολουθήσει Μάριος Ασλαμάς, Παναγιώτης Παπαδόπουλος μέχρι και τις... δεν ξέρω πότε. Έτσι έχουμε πρόγραμμα, σήμερα έχουμε 24. Υπάρχει το πρόγραμμα στις 27. Εντάξει, οπότε... Α, για τους ηχολήπτες είναι αυτό. Αλλά ήξερε πριν ο φίλος μας, μέσα μας κρύβουν κάτι, έλεγε θα γυρώ Συρίγο. Θα μπορέσουμε να γυρίσουμε το μάτς τα καλά τα πάντως. Υπάρχει χρόνος. Έτσι. Υπάρχει και η πρωτοχρονιά, η ρεβάνς. Τώρα πρωτοχρονιά εκτός έδρας δεν θέλω. Γιατί ρε, εσύ, έτσι δεν είναι. Εδώ στο σπίτι μας. Μέσα στο σπιτάκι μας. Με τι να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου, τι θα ήθελες να μεταδώσουμε. Την πανιστής είναι, αλλά το βάλαμε. Το βάλαμε. Τι να μεταδώσω έτσι. Έχω πάρα πολλά χριστουγεννιάτικα. Ένα τερλέγκα βάλε με. Ρίξε λάδι στο καντήλι. Λόγω των ημερών. Και Βασίλη Καρά μεταδώσαμε και τα πάντα. Ψάχνω να βρω κάτι εμφατικό. Θα βάλω κάτι το οποίο έχει ρεσί η Άντζελα Δημητρίου. Βέβαια, καλά Χριστούγεννα. Και καλή. Είναι σαν αυτά σαν τα We are the world. Άκου τώρα εδώ τι έχει γράψει η Άντζελα. Τι έχει τραγουδίσει, έχει τραγουδίσει. Με παιδική και... χοροδία μαζί. Ναι, κανονικά. Δεν έχει τραγουδίσει μόνο για την Μεγάλη Παρασκευή. Έτσι, με όμορφες εικόνες. Να χαρείτε αυτές τις μέρες, να διασκεδάσετε, να περάσετε όμορφα. Να γουστάρετε και τα ξαναλέμε. Από εβδομάδα 26 θα τα πούμε στο ρόβερ. Το βραδάκι μετά. Μεταξύ σας θα τα λέτε. Εγώ δεν νομίζω να ξαναξυπνήσω. Για πρώτη και τελευταία εμφάνιση, Γιώργος Μαβούρας, ευχαριστώ πάρα πολύ που με έκανες. Εγώ ευχαριστώ που σε κάλεσα. Έτσι. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Για χαρά, καλές γιορτές.